Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019, Κώστας Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Κωστής Ραπτόπουλος, Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας μέχρι και τις 10. Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Μια χαρά. Σε καλή κατάσταση σε βλέπω. Κοίταξε να δεις, όταν δεν πας τρεις εβδομάδες διακοπές, θα σαπίσεις, να πούμε, στον ύπρο τα κόκκαλά σου να. Καζραθυμία αυτό το. Να πιαστούν τα τεράστια από το καθισιό και τέτοια. Όχι. Όχι. Δεν το θέλω. Σε μια στο κεφάλι σου από τον ήλιο. Εγώ χθες πήγα κανένα να πάνω ένα δύο ώρο. Έκανες, πήγα στη Βρωμοεπανομία εκεί πέρα σε ένα ωραίο μπαρ. Προπόνηση έκανες? Χθες δεν έκανα. Έκανα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δεν έκανες χθες, Εντάξει. Για το Θεό. Πέντε φορές την εβδομάδα. Φτάνει, δηλαδή. Κάνω και δύο ρεπό. Πώς. Όχι, σωστό. Το 45 σου, εκείνο το κλασικό. Κοίτα, τώρα που είναι κλειστά τα βρωμογυμναστήρια. Ναι, μέχρι και αυτά κλείσανε. Κλείσαν όλα. Πήγαινα ένα στο ωκεανό σταυρό δίπλα. Έκλεισε. Έκλεισε. Λέει διακοπές. Καλά, δεν πάει. Αφήνει μια γκόμενα εκεί, μια οποία δεν έχει γκόμενο, λέω. Καμία ξέρω φουκαρού χωρισμένη εκεί να έχει. Δεν έχει μετά ανοιχτό. Τι. Δεν έχει ούτε χωρισμένη. Να ανοίξει την. Ξέρω εγώ τη σάουνα, τη μάουνα εκεί. Ναι, δεν έχει. Δεν έχει κλείνει. Ο δάσκαλο. Ο δάσκαλο έκλεισε τώρα. Έκλεισε ο δάσκαλο 10 μέρες. Κάτσε ρε Κώστα, τι γίνεται. Το λέω, δώσε κανένα στοκάκι, λέω. Να κάνω ξανά το σπίτι. Θα στο δώσω 30 ευρώ λεπτά στο κάκι μόνο. Άσε να πάει στο διάλογο, δεν πάω στην ταβέρνα να φάω. Σκιαμαχία. Ναι, σκιαμαχία, μόνο με τα κάνω. Ούτε στο χάκια. Μη στο χάκια. Ούτε πάω και τρέχω σαν τον καλό να πούμε. Το θυμάσαι τον καλό. Τον καλό. Καλό αυτό που έχει τα φυτόρια. Ναι. Ήταν ο παππού του. Ναι. Ήταν δρομέα, έτρεχε χιλιόμετρα. Πόσο χρόνο πέθανε? 94, 95. Τρέχα. Το πάτσε τα μάξι, δεν ξέρω. Τρέχα. Χωρί φόβο. Τρέχα. Τρέχα. Τρέχα όσο έτρεχε ο Σάσα.
Ναι. Όσο έτρεχε ο Σάσα, για τέτοιο τρέξιμο μιλάμε. Μπάκο Σάσα, Χάβο Σάσα. Όλη την πλευρά ο Σάσα. Καφάρα ο Σάσα. Τι γίνεται, βρήκε ο Άρης Χαφ. Βρήκε Χαφ. Εγώ τον είδα. Εγώ τον είδα. Βρήκε τον είδα Χαφ από την πρώτη στιγμή. Καταρχήν μου άρεσε το σωματότυπό του. Βρήκε Χαφ. Ένα 80 δυνατό στεγνό. Ναι, στεγνό. Του λέω τρέχει ρε. What λέει. What, excuse me. Τι excuse me, ρε το. Yes, please. Μαρκάρι σου λέω ρε. Κάνει κανένα σούτα από την περιοχή σαν τον κουσουλάκι. Έπιασε κάτι. Εντάξει. Φαίνεται ότι θα κάνει από μέσα απόσταση θα τα επιχειρήσει. Ωραία ήταν. Χθε είχαμε και μάτς. Καλό ήταν. Και τον, το είδε. Το είδα. Ψιλοπήρα και το μάτι μου λίγο την ΑΕΚ. Το οποία βρίζαν όλοι οι αεξίδες τον προπονητή και γύρνα πίσω την ομάδα. Καραγκιόζη κάθε λεπτό μα κάνουν ευκαιρία. Είδα ένα τέταρτο την ΑΕΚ. 20 λεπτά. Είδα, είδα 17-18 λεπτά, είδα 13 επιθέσεις από τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Που αυτή στο πρώτο παιχνίδι μπορούσε να πάρει στο κέντρο. Λες δεν γίνονται αυτά. Δεν τη βλέπω την ΑΕΚ. Ο Καστοριανός και εκεί με τον Παπαγιανόπουλο θα. Άμα δεν βγει ο Μάνταλος που λέει και ο Καστοριανός. Τι τρέλα έχει πάθει με τον Μάνταλο. Δηλαδή, κοίταξε, εντάξει, θέλει να απομανταλοποιηθεί η ΑΕΚ. Αφού είναι το αγαπημένο παιδί του Πρόεδρου όμως. Εντάξει, μπορεί να είναι και ο Ρουφιάνος του που δεν ξέρω τι να κάνει. Εντάξει, δεν ξέρω. Ρουφιάνος, ε. Ρουφιάνος, τον αποδητήριο. Συμβαίνουν αυτά, δεν το πιστεύω αυτό. Σε κάθε ομάδα. Όχι, όχι. Σε κάθε επιχείρηση. Νομίζω. Σε επιχειρήσεις. Πάντα, σε όλες. Εννοείς. Παντού. Έχει, ε. Εδώ είχαμε 3-4. Όπα. Φύγανε, πήγαν σε άλλο ράδιο το πρωί κάποιοι. Ναι. Ο Αρχιρουφιάνος Μανούσης, πρώτος. Ρε Κώστα. Αρχιρουφιάνος. Ρε Κώστα. Σπόρια έτρωγε, τα τσόβλια πήγαινε στον Ανδρώνη. Όχι, ρε. Κρατούσε ο Ανδρώνη με εκείνη τη χερούκλα τα τσόβλια. Λέει τι είναι αυτά. Ε, τσόβλια είναι, ρε αφεντικό. Ε, τι. Ε, τσόβλια είναι. Να λέω, είχε όλη τη αλήθεια. Αμάν, ρε Κώστα. Άσπρε μαύρα. Είχαμε κάτι τη παλιά φουρά του Μουστάκη, κάνα δυο. Και αυτοί φύγανε σε άλλο ραδιόφωνο. Τρεις. Τι πήρα πια πολλά λεφτά από το διευθυντή. Γινόταν τέτοια πράγματα, ε. Καλά που φύγανε και. Πήρε μια ανάσα. Πήρε το Μετρόπολη στα πάνω του οικονομικά να αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Χτες. Ναι. Τι είδες, πώς φάνηκε. Κοίταξε τι είδα χθες. Καταρχήν να πούμε. Πέθανε ο Κουκ. Αυτό είναι πολύ βασικό. Χθες το βράδυ. Ναι. Το βράδυ αφιερωθεί. Μαζί με το Μάτς να πούμε, βγήκε η ψυχή του. Ζήτησε να φύγει προχθές το βράδυ το νοσοκομείο. Δεν τον άφησαν. Χθες το πρωί έπεσε σε κόμμα. Και εγώ ρώτησα τον γιατρό. Ένα από τον γιατρό που τον είχαν χειρίσει. Με τι θάνατο θα φύγει. Λέει δεν θα πονέσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν θα πονέσει. Λέει αυτός ο καρκίνος δεν πονάει. Λέει. Από τις πιο μεγάλες οπαδικές μορφές του Άρη. Γενικότερα από τους ανθρώπους που έχεραν τον σεβασμό από όλους τους, ακόμα και από αντίπαλους οπαδούς. Τίμιο παιδί ήταν. Ναι. Δεν πήγαινε να ανακατευτεί εκεί πέρα στα ταμεία των ομάδων. Όχι. Από μακριά ήταν φίλαδρος, οπαδός κτλ. Ωραίος. Την τρένα του με την Boca Juniors. Την Boca Juniors τον έβλεπα εγώ στο Ζάπινγκ που ερχόμασταν και βλέπαμε χαράματα την Boca Juniors. Έχω δει πολλά μάτς με τον Κουκ. Με την Boca Juniors όταν παίζει χαράματα πήγαινα στο Ζάπινγκ εκεί χαράματα. Ο παπάς του Διούδη ήτανε. Ο παπάς του Διούδη δηλητηρίαζε τις γάτες από πάνω. Ας ο παπάς του Διούδη. Δεν θέλω να επεκταθώ να πούμε περισσότερο. Αλλά βλέπατε μάτς είχε το Ζάπινγκ και έδειχνε τέτοιο πράγμα. Εγώ τα δούλευα 12-2. Μετά πήγαινα πάρκαρα εκεί κάπου. Και όταν είχε Boca Juniors καθόμουνα. Τι ήταν ο Κουκ με την παρέα του εκεί, γινόταν τη μουρλή. Ποιο είναι καμιά κοσαριά μπύρε ο καθένα. Χαμό γινόταν να πούμε. Ναι, έφυγε ο Κουκ χθε το βράδυ. Αυτό είναι απώλεια, πραγματικά απώλεια για πολύ κόσμο ο οποίο είχε συνδεθεί οπαδικά με τον Άρη και ήδη εκφράζουν πάρα πολύ τη θλίψη του και τα συλληπιτήριά του για την οικογένεια του Άρη. Και για τον Κουκ. Η κηδεία θα γίνει το Σάββατο, δεν ξέρω τι ώρα. Κάπου διάβασα στο Facebook. Θα το δούμε λίγο. Θα τεθεί σε λαϊκό προσκύμα στο σύνδεσμο, κάτι τέτοια διάβασα. Πρέπει να τα πούμε αυτά γιατί. Θα τα πούμε για να ξέρει και ο κόσμο. Όμως περί τίνος πρόκειται, είναι πολύ σημαντικό, το βρω τώρα. Γεια σου στο διάλειμμα βρέστε. Επίσης, 3-0 μέχρι το 90 φεύγω και τελειώνει το μάτς και λες ότι κάτι μπορεί να γίνει. Αμαρτία από το Θεό ρε Κώστα. Δεν αμαρτία από το Θεό. Αμαρτία ρε Κώστα. Δεν αμαρτία από το Θεό, βρίζουν τώρα όλοι οι Αργιανοί τον Κουέστα και έτσι ο Κουέστα και κάτι γκόμενε στο Facebook εκεί. Τι ξέρεις μωρή από μπάλα εσύ και γράφεις στο Facebook να πούμε. Το απλό όταν η μπάλα αναπηδάει δεν κάνει αναπηδάει δεν βγαίνει. Ο Κουέστα φταίει. Καλά, και που είπαμε μπάλα όταν ένα πηδάει. Τι μπάλα να πηδάει. Ο Κουέστα φταίει. Ο Κουέστα έκανε ένα λάθος βήμα. Φταίει ο Κουέστα. Το έκανε. Ο Παντελίδης φταίει. Παντελίδης εγώ φταίω. Τι έπρεπε να βουτήξει για πλονζόν ο Παντελίδης. Όχι, ο Παντελίδης όταν το μάτσε 3-0 ναι. Και έχει δώσει την ψυχούλα του Άρης. Θέλει ζει σπασμένα κεφάλια, μύτες, ιστορίες κτλ. Σαν σαμπάσα εκεί πέρα 120 λεπτά το παιδί δεν είναι έτοιμο να τα βγάλει. Τα βγάλω όμως. Τα βγάλε, πώς τα βγάλε, τα βγάλε. Λοιπόν, εμόπτης, πώς το λες. Δεν έχεις περιθώριο να τραβάς τον αριστερό back extreme, το δεξί τον back extreme, να αφήνεις τον γρήγορο εκεί. Να μην κάνεις φάουλ στη φάση την πρώτη, ξεφεύγει ένας εκεί, ναι. Τρεις παίκτες του Άρη, για να απεγκλωβιστεί και να δώσει μια πάσα. Δεν ήταν αυτός που πήρε την πάσα. Ήταν γιατί δεν σταμάτησες με φάουλ, αυτός που ξεκινάει την πάσα. Ένα λάθος. Ένα αυτό. Δεύτερο λάθος. Ναι.
είναι στο 105 λεπτό. Σωστό. Δεν πάει να παίξει τώρα κατακτητικά, βάζει τα κλάματα. 3-0, τι κλάματα βάζει. Κάτω, βγήκε η συγκίνηση, ρε Κώστα. Άμα και τελειώσει το μάτς, βγάλε τη συγκίνηση. Κλέ την κίνηση. Εντάξει, αυτά είναι τα ψυχολογικά. Την είναι, έχει φέρει την ομάδα ωραία. Ωραία. Ναι. Μου ανεβάζει τον Γκουρχούτη έξω αριστερά. Πήγε καλά. Μου ανεβάζει. Ναι, ρε παιδί μου, μου ανεβάζει τον Ξίγκρεσον. Τον δεξί εξτρέμ από μπακ. Έχει ανεβάσει τον Σάσα Μπάστα στα δεκάρια. Κάνε την μπάλα. Αφού του έχει ανεβάσει απάνω, ο εντολή φάουλ. Δεν γίνεται φάουλ. Πήγε για όλα τίποτα που έχει. Έχει χαβ να κλείσει. Είναι ανεβασμένο. Ούτε ο μπακ έχει να κλείσει εκεί στο χώρο τη άμυνά σου. Για να κλείσει. Και φταίει ο Κουέστα, ο οποίος έκανε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Γιάννη Πουλόπουλο. Λες και χορεύει νησιώτικα. Ναι. Εντάξει. Και ο άλλο είναι γρήγορο. Ένα μπέκτη έχουν αυτοί. Αυτοί έχουν ένα κολοπέκτη εκεί γρήγορο. Άσε το Σάσα, πες του Σάσα. Εντάξει, γύρισε αριστερό μπακ το παιδί. Τότε ναι. Βάλε ένα ποιο είναι χαβ εκεί. Ποιον έχει να κόψει, βάλε ένα στόπερ. Τι θε το Ρόουζ στο 105 μπροστά, τι να τον κάνει το Ρόουζ μπροστά στο 105, α κάνει τι ο Ρόουζ. Να κάνει γκολ. Τι να κάνει γκολ. Γκολ να κάνει, γκολ να κάνει το 4-0. Α, εκεί κάτσε πίσω να βγει το ημίχρονο. Πάντω τα πέναλτι 50-50 και τελείωσε. Είχε πάντω ευκαιρίε, είχε κι άλλε. Τι ανεβαίνει εκεί ψηλά και είχε παρασύρεσαι και τα κλάματα και. Τι ανεβαίνει εκεί ψηλά να κάνει. Τα ψυχολογικά. Και τι ψυχολογικά έβαλε τα κλάματα. 15 Αύγουστο. 20.000 κόσμο εκεί, αβέα, αου, αου. Η Παναγία δεν μας βοήθησε. Εκεί άλλοι της Παναγίας χριστιανοί και αυτοί. Όχι, δε. Μολδαβή, τι είναι αυτοί. Αυτοί που λένε να βάλει το χέρι της Παναγίας κτλ. Δεν έχει σχέση Παναγία. Τι να κάνει η Παναγία. Εδώ δεν μπορεί να σώσει το γιο της Παναγίας. Σώσει τον Άρη. Κάνει το σταυρό του Άρη. Κάνει το σταυρό. Να σε σώσει. Δεν σώνεσαι. Κάνει το σταυρό που πάρει κανένα έμφραγμα την ώρα του μάτ και γλιτώσει. Σαν τον Λόραντ. Ο Λόραντ έβαγε 4 κιλά γαρίδε γι' αυτό πέθανε. Χολυστερίνη 720. Ισαχανάκι. Α, σαν το ζώο. Και τα μανίκια του μέσα στην κοκκινίλα ήταν. Μέσα στι σάλτσε. Και καυτερό. Και καυτερό και μέσα σε γαρίδα. Πλάκα κάνει. Τι τρώγαν σαν τα ζώα αυτή εκεί πέρα. Τώρα όμω δεν έχετε τέτοια. Τελειώσαν αυτά τα χάιρια. Κατάλαβε. Φταίω ο τερματοφύλακα. Φταίει και ο Κουέστα. Βγάζει δύο. Εγώ να είμαστε δίκαιοι. Βγάζει δύο. Ειδικά το ένα είναι στην. Τερματοφύλακα σύγχρονο δεν είναι ο Κουέστα. Γιατί δεν είναι σύγχρονο. Με την μπάλα δεν μπορεί να την παίξει με την μπάλα στα πόδια. Πρώτον. Με τα χέρια να σου κάνει μια μεγάλη παλιά δεν έχει. Μια που σκάνουν 50 μέτρα παλιά γκολκίπερ. Να σε βρει. Ναι. Να σε βρει, δεν σε βρίσκει. Στα πρώτα 15 μέτρα, άμα τρέξει με τον κόκκινο, θα σκοντάψουν και οι δυο σε κάνα αυτό, θα πέσουν κάτω. 20 μέτρα σπριντ. Δεν έχει τη γρήγορα. Γι' αυτό έκανε και το λάθος που έβγαλε μετά ο Δελιζήσης, να πούμε κτλ. Ναι. Ξέρεις ποιο να μου θυμίζει. Σκούπι του βλέπει. Το Σάκι. Ίδιος ο Σάκης από το Σκούπι του. Αυτός είναι. Μα είναι αυτός. Εγώ το είχα πει. Δεν έχει γκολκίπερ ο Άρης. Πάντα είχε 50 χρόνια γκολκίπερ. Καλού. Τι Χριστίδε, τι Γκουιντάρδε. Και ο Κατσιόνη ακόμα αν θέλει. Και ο Καρκαμάνη αν θέλει. Ναι. Και ο Δέλιο καλό ήταν. Ο Δέλιο εντάξει με τρέλα. Με σούπερ τρία εκεί τον κάνανε τερματοφύλακα. Καλό είναι. Καλό ήταν ο Δέλιο. Εντάξει. Έκανε και άλλα που. Τέλο πάντων. Γιατί. Όχι καλά. Είχε γενικά παράδοση τερματοφύλακα του Άρη. Πήρε τον Κουέστα το Σάκι να πει Σάκι! Γιατί. Εχθέ εκεί αυτό φταίει. Όχι, χθε αυτό φταίει. Γενικότερα όμω, αν ξεκινήσω από το πρώτο λεπτό, ο Άρης το πάει το μάτι εκεί που θέλει. Ναι. Δηλαδή. Σου πω και κάτι άλλο. Άμα είχε center for, ούτε ο Σάκη, ούτε ο Μάκη, ούτε ο Παντελίδη που έκλαιγε, άμα είχε center for, να πούμε, ένα άλλο διαχρονικό πρόβλημα του Άρη είναι ότι εγώ 50 χρόνια που το 40-30 πόσα χρόνια τον παρακολουθώ. Έκανε ο Κουίς γκολ. Center for δεν είχε. Έκανε ο Κουίς γκολ, έκανε αυτό. Πάρει πρωτάθλημα ο Άρης με τον Τσιριμόκο, να πούμε center for. Να πα του ένα ταγάρι πρωτάθλημα με τον Τσιριμόκο, center for. Μετά βάζω το Σεμερτζίδι από τα χαφ, center for. Να παίξει μπροστά. Οι Άρη είχαν Κωστίκου, είχαν Δημόπουλου, είχαν Κριτικόπουλου, είχαν Περόνε, είχαν. Να βάλει την μπάλα μέσα. Όλα Αλβαρέ, είχαν τη σιά του στο. Αυτό είχαν, ό,τι θε είχαν. Ο Κάμπορα, α πούμε, ήταν for. Ο Κάμπορα ήταν for, αλλά οι Ρουφιάνοι του Κόκκε θέλαν να οικονομήσουν από το συμβόλαιο. Πώ θα γίνει. Δεν το πιστεύω. Πέφτω τα σύννεφα. Ένα εκατομμύριο χρέωμα, 500 ο άλλο, 500 εμεί. Λέει είμαστε φτωχοί τώρα. Πώ είσαι φτωχό, ρε φίλε. Ο Ρουίζ ήταν. Δηλαδή με συγχωρεί, πώ. Ο Ρουίζ, το θυμάστε αυτόν του Γουατεμάλα. Και ο Μπαμπαντίγια ήταν σεντερφορά. Μπαμπαντίγια ήταν, τα βάζε μέσα όλα. Όλα. Μπουρτόταυρο κτίνο σεντερφορά. Ο Κάμπορα έβαζε γκολ με το κεφάλι σε αντεπίθεση με τρίπλα, με διείσδυση. Με πρώτη επαφή κτλ. Είχαν τόσα πιο κοιλιά τον κόκκι και τον αρμέγανε εκεί πέρα. Και παίζει τώρα 30.000 δελτίο για τον Άρη. Ναι. Δεν έχει center for. Ήταν αυτό ο Ιντέγε. Σαν και βλέπουμε τον Μπόκο Λόκο επάνω να κάνει γραμματεία στο δεύτερο όροφο. Για την κατάσταση που είναι ο Ιντέγε. Ποια κατάσταση μπορεί να είναι ο Ιντέγε. Πίεσε ψηλά, ρε Κώστα. Τι δηλαδή. Να πιέσει ψηλά. Δεν πίεσε. Το βλέπει ένα κόλο που έχει εκεί πέρα. Κυνήγησε φάσει. Αυτό που δεν μ' άρεσε ήταν ο Λάρσον.
Δεν ήταν ωραίο. Βράζει το Λάρσον και το Μάρσον. Σέντερ φορ δεν έχει. Θέλει φορ. Ο Λάρσον δεν έχει. Αυτό εντάξει. Βάλε εκεί και τον Κωνσταντινίδη βάλε εκεί. Να τρέξει Λάρσον και Μάρσον. Σιγά το Λάρσον. Εντάξει. Σέντερ φορ έχει. Βγήκε Γουινέ. Ο κουμπάρο του. Πώ το λένε. Και το χάνει στο 110. Κάτω ρε Γουινέ εκεί στο 110. Εκεί η Παναγία έχει την τιμητική τη. Εκεί που ήμουνα και έβλεπα το μάτ. Έφυγα, ναι, προσκύνησαν. Αφού προσκύνησα κι εγώ. Του ρίξα κάτι. Πόσες Παναγίες έχει, 200, 300 έχει. 100 ταφυλιανοί, τις τέτοιες, ναι. Του ρίξα μια της Γουαδελούπης εγώ. μεγάλη χάρη της Γουαδελούπης. Της Τίνου, αυτή που με τα γόνατα που πάνε. Αυτή του Κινούς είναι, της Τίνου. Του Κινούς, ναι. Αυτός που έλεγε τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Εκείνη η Παναγία στη δύση της μέρας της εορτής της. Ναι. Όταν το χάνει ο Γουινές εκεί, έχει την τιμητική της η Παναγία. Βγήκε μπαμπάτσικα, βγήκε. Τι να σου πω, λέω, τούρτα θα φέρει. Να γιορτάσουμε. Τι μπίνε λύκη. Αλλά για τον. Για τον. Πώς το λένε, τον Ιντέγε. Ναι. Ο Ιντέγε έχουμε τον Μπόκο Λόκο απάνω. 1,77-110 κιλά. Ναι. Ναι. Και ένα χέρι σαν το φίδι, σαν το βόα. Α, πάλι καλά που είπες για το χέρι, γιατί το άμα πει κανένα σχούλικαν εδώ, λέμε μαύρε, μίλα του πρώτα εσύ και εμεί από πίσω θα σου. Να συζητήσουμε λίγο, ρε παιδιά, ναι. Δεν είναι τώρα center for τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν πήρα από το center. Πόσες ευκαιρίες έκανε ο Άρης. Πόσες ευκαιρίες 20 τελικές. Έκανε, ναι, 20 έκανε 20 τελικές. 12 στην εστία. 12 στην εστία. Στα 120 λεπτά ένα σουτ πεθαμένο του Ιντέγε, θυμάμαι. Το ένα πεθαμένο. Το βρε πεθαμένο ένα σουτ εκεί πήγε ένα τριπλάρι. Κρακ κρουκ έκανε η μέση. Ο πέμπτος πόνδυλος έφυγε από τη θέση τώρα. Να κάνει τρίπλο ο Ιντέγε. Ακούγονται κρότη. Κρακ κρουκ, κρακ κρουκ. Σα σύμκα σημαίνει φορά. Κράισλερ να μου. Α σε την μπάλα. Τι να, πάρει... ρε, τι να πάρει την μπάλα. Τι να πάρει την μπάλα. Ναι. Τι χάφι είναι να πάρει την μπάλα. Όχι. Γι' αυτό είναι πόσες φορές γίνονται. Έχει κορμί να πάρει συμμετοχικό ο Ιντέγε. Τσαπατσούλη είναι. Ναι. Να σπάσει τι να κάνει. Και πολλοί ήταν αυτά που έκανε. Βγήκε σε συμμετοχή. Λέει απασχολεί. Άμα ακούς κανένα να κάνει κριτική. Απασχολεί του αμυντικού. Και εγώ άμα κάτσω θα απασχολήσω κάποιον. Μα τρελάνετε ρε. Απασχολεί. Είμαι απασχολητικό ρε φίλε. Απασχολεί. Γίνεται σέντρα ήταν ένα ξανθό εκεί ένα. Ένας αυτό το ταυρίο και το πρωτόταυρο. Με κάτι μάγουλα, με ένα βόδι εκεί και τα λοιπά. Με κάτι θώρακε. Με το μακριμάλι αυτό. Αυτό εκεί, σαν τον Σάντμπερκ, ένα θυπουγιάκι, ένα Σάντμπερκ, ένα γομάρι να πούμε και τα λοιπά. Πηδούσε εγώ να κάνει άλμα τώρα. Τσούκου. Δηλαδή, απειδείξει να κάνει άλμα, μερμήκι δεν πρέπει να είναι από κάτω. Μαύρο ματάκι και αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, πηδάει. Αλλά δεν μπορεί να πηδήξει. Η φτέρνα του από το έδαφο ούτε δύο πόντου. Κυριακάτη και εφημερίδα δηλαδή. Τι να πηδήξει τώρα ο Ιντέγε να πηδήξει. Τι να κάνει ο Ιντέγε. Του κάνει μια σέντρα να πάει να τρέξει τα πρώτα 10 μέτρα. Πάει να ξεκινήσει το κόρτομα. Θέλει χρόνο. Πάει να ξεκινήσει το κόρτομα, δεν ξεκινάει. Α, μάλλον τι κόρτομα είναι αυτό ο Ιντέγε να πούμε. Δεν έχετε center for. Βάλατε και το άλλο το παλτό εκεί μετά από τη θλάσσα. Άλλο βόλτε και το Γιουνές. Πώ θα πάρετε. Σου βάζει κόλλο ματίγια, χαφ. Σου βάζει την κοινή. Τι, σου βάζει την κοινή από τα. Ό,τι θες παίζει. Σου βάζει την κοινή. Ό,τι θες. Και σου βάζει και ο Δελιζήσης. Ο Δελιζήσης σου βάζει εκεί πέρα. Μπαίνει μέσα σαν τον Ανέστη Βλάχο να βιάσει τη Λάσκαρη, να πούμε. Σαν τον Ανέστη Βλάχο εκεί με την Άτζελα Ζήλια στις Λάσπες που πήγε να τη βιάσει. Τραβάει ο Φουκαράς ο Δελιζήσης. Να γερό το παιδί. Πολύ καλός. Ναι. Πολύ καλός. Συγκινητικά καλός. Συγκινητικός. Κάνει και την κίνηση τη Χατζιπαναγίστη και εκείνη. Το Pokémon εκείνο, το Pac-Man, πώς το λένε, ο Φετβατζίδης. Αλλόστερο Φετβατζίδης. Του κάνει μια κίνηση το Pac-Man και εγώ να ήμουν μπακ, να μου την έτρωγα, ξέρεις γιατί την έτρωγα. Έχει ένα αριστερό ποδάρι αυτός. Πάει να κλείσει προς τα μέσα. Πάλι τον κλείσει ο μπακ στο αριστερό, του κάνει μια προσπία Χατζηπαναγίστη και πάρει τη σέντρα στον πρώτο δοκάρι. Καλόστερο χτες. Καλώς τα. Μάρτσο θα τζίριστε. Καλώς τα. Τώρα θα ξανακάνει τέτοια ενέργεια. Είσαι ποιότητα χτες. Άμα πάει η Ευγενούλα τρίτη ηλικίου, θα ξανακάνει άλλη τέτοια ενέργεια να πούμε. Σε πόσα χρόνια πάει. Σε 3-4 χρόνια. Όχι, ρε κόμμα. Τι γεννιάσαι, πώς πάει φέτος. Ο Φετβαζίδης. Έχει και το Λάρσον από την άλλη μεριά. Το Λάρσον ήταν κακό. Το Λάρσον, άμα βγάλει το Ζίνδρο από την κερκίδα 65 χρονών. Γιοργάρα. Ναι, πάρτε τα σπόρια να πούμε. Λε, μπε ρε στη θέση του Λάρσον. Τι θα κάνει λιγότερο ο Ζίνδρο 65 χρονών από το Λάρσον, δηλαδή, άμα τρελάνε τώρα. Γιοργάρα, θα πήγαινε με μάτια θα βγάζε. Μάτια. Όχι, δεν ήταν καλό. Σέντερ φορ στον Άρη, ο Σεμερτζίδης από τα χαφ. Σέντερ φορ στον Άρη, ο Γιώργο Ανανιάδη. Σέντερ φορ στον Άρη, ο Θαλής ο Μιλίσιος, ο Τσιριμόκος. Σέντερ φορ στον Άρη, ο Κόκε, με τον πισινό. Μέχρι την πλάτη από το φαΐ. Σέντερ φορ στον Άρη ο Κάμπορα τον τρώμε. Σέντερ φορ στον Άρη ο Μπαμπαντίγια τον τρώμε. Ο Αμπρέου. Σέντερ φορ ο Ερίκος Ανδρέου τον τρώμε. Εκεί θα για να παίξει. Φάγαμε τρία σέντερ φορ για να παίξει ο Κόκε. Για να δει την προμήθεια στους άλλους να λένε τι φτωχή σήμερα. Δεν τα πιστεύω. Δεν έχω λέει λεφτά σήμερα. Δύρτωνα.
σου λέει τέτοιο άντρα, ξέρει, λέει, είμαι ρακέντητο, δεν έχω λεφτά. Α, ωραία, έλα στην τουαλέτα. Τα πατακιούτα, δεν έχει λεφτά εσύ. Πατακιούτα. Να κάνουμε έρανο, να σε πάω. Να Ελληνάρε. Να τσοντάρουμε, ρε Κώστα. Βαλκανιόγευτοι, Τουρκαλάδε. Αίτε, από εκεί πέρα. Για την κόκκινη δεν λε τίποτα όμω. Ποια κόκκινη να πω. Αυτή η δεύτερη κίτρινη και στο λέει και Τζέιμ. Δεν την έδωσε. Δεν έπρεπε να τη φάει. Φάουλ δεν έδωσε διαιτητή. Ναι. Παλιά άνθρωπο ήταν ο διαιτητή. Σαν να ήθελε να περάσει. Ιρλανδίρε. Παλιάνθρωπο. Περίεργε μουσούδε. Παλιάνθρωπο. 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 Ναι. Ο διαιτητή. Εντάξει, δεν θέλω να το πάμε στο άλλο άκρο και στι μαφίε. Σε αυτά τα πάμε. Στο σπίτι βόλτα. Ναι. Με διαριανή σουρωμένη. Oh. Λέω τι είναι, ρε παιδιά. Α γράψει ο Ανδρώνη μάφια να πούμε για μα. Λέω τι να γράψει ο Ανδρώνη μάφια σα. Α γράψει, λέω, ο Τίμης. Ο Ανδρώνης να γράψει. Έγραψε, η μελάνη του τελείωσε το Ανδρώνη. Φτάνει. Πρώτο σέλιδο. Πήγε εκεί, έγινε διεθνούς φήμης στις Κάνες, πήγε η Μέτρος. Το κάνανε, φουλ, το βάλανε. Βάλανε στα βραβεία τον Καρόν και τον Γρηγοριάδη εκεί πέρα. Σα σκηνοθέτη μεγάλο. Φαντάζεσαι τον Γρηγοριάδη στις Κάνες με τον Βραζιλιάνο να του κρατάει την τσάντα. Είναι μανούλα κατάσταση. Μου να χαρώ! Μεγαλία μανούλα μου, να χαρώ Μακεδονία μου! Βέρμπλου μου! Βέρμπλου μου, θα κάνει πριν το Βέρμπλου! Έφαγε μια μπανάνα ο Βέρμπλου σήμερα, μανούλα μου! Λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Ναι. Αν και παοξής λέει, ναι. Χίλια μπράβο στον Άρη. Έδειξε ψυχή, το αναγνωρίζω. Ξαναστείλε ένα μήνυμα και παίρνει στον κόλ τη Μόλτε. Ανακουφίστηκε ο παοξής που βάλε τον κόλ τη Μόλτε. Όχι, Κώστα. Τι όχι. Αυτοί που δεν είναι κομπλεξικοί χθες δυσαρεστήθηκαν. Όπως είπαμε προχθές. 8 μποφόρ ακούστηκαν. Να σου πω το εξής. Ένα εκατομμύριο παοξίδε καλό. Πάγωσε μισή Θεσσαλονίκη, ε. Τι. Πάω από το φύσημα. Μα πάγωσαν, τι. Όχι, ρε, ανακουφίστηκε ο παοξίδε. Ουφ. Μα μούδιασαν. Σαν ότι ο Βαραγιάννη όταν έφαγε το τρίτο γκολ, ο Πάκ δεν έκανε ουφ. Με τι κροκέτε μαζί. Άστο να τον περιμένω τώρα να του αλλάξω τα πετρέλαια να πούμε. Τον παλιοψεύτη. Τέτοιο παραμυθά δεν έχω δει. Με τον κόκκινο μαζί να πάρουν γραφείο τύπου του Ζέρβα να διορίσουν 5.000 αδιόρισε που δεν θα διοριστούν ποτέ. Τέτοιου απαταιώνε. Πρέπει να του λέω η κροκέτα και τον παίρνει τηλέφωνο και τον κλείσει. Είμαι σε διακοπέ. Σιγάρε! Διακοπέ. Βολγοθράνε μπαίνει ο άνθρωπο. Σαχλαμάρα να πούμε. Υπάρχουν όμω και παξίδε που χθε δυσαρεστήθηκαν. Οι Αριανοί χάρηκαν που έχασε έτσι όπω έχασε με τον Άγιαξ και οι παοξίδε βάλανε τον κόλλι η Μόλτε μέχρι να μπει μπάλα μέσα να μην βρει δοκάρι. Ουφ! Ουφ! Εκεί που ήσουν που το έπρεπε και παξίδε. Ουφ! Είχε φού, πολύ ουφ και ουφ. Τα μπακάρτι που ήταν στο μπαρ από το ουφ από τον αέρα φύγανε προς τα κάτω. Πέσανε. Πά, τι έγινε. Ουφ, φυσήξαν λέει καμιά δικαριά από οξύδες, αλλά κουφιστικάνε. Ανακουφιστικάνε. Καλή μέρα. Τι άλλα με τον Αυνακή. Οι Αεκιτζίδες και οι Ολυμπιακοί στην Αθήνα υποστηρίζονται τον Άρη. Γιατί υποστηρίζαν τον Άρη. Γιατί είναι μικρή ομάδα ο Άρης μπροστά στον Άρη και στον Ολυμπιακό και δεν του ενοχλεί. Μα έτσι είναι οι μικρές ομάδες. Έτσι είναι οι μικρές ομάδες θες. 3-0 κάνει για πλάκα, τώρα μην κάνει ακόμα ένα. Βάζει όλους τα κλάματα. Βάλτο ρε την κοινή. Δηλαδή, ο την κοινή, βάλτο ρε την κοινή εσύ, ή ο Κόρχουτ. Πάλι, και έχει τρεις ευκαιρίες Μάρτσο Άρης για να το κάνει και 4-0. Μου θύμισε και το τραγούδι πια. Κοίτα πράγματα, κοίτα πράγματα. Άντρας 2 μέτρα, έβαλε τα κλάματα. Βάλ τα κλάματα μετά το μπα. Τι τα βάζει εκείνη την ώρα. Άντρας 2 μέτρα, σαν, πώς το λέγε, σαν το κουκλί. Που κάτσε ρε. Ο Παντελής του βγήκε ψυχή ρε. Βάζει τα κλάματα, κράτα τον Σάσα πίσω και ένα χάφ ακόμα στόπερ να πάνε 3 μένα στην αντεπίθεση. Βρίζουνε τώρα όλοι τον Σάκη, το κορχό, το ξέρω. Ευθέει. Ευθέει, το ξέρω τι. Ευθέει, τι να κάνει, δηλαδή τι άλλο να κάνει. Αφού είναι αργό στα πρώτα μέτρα. Κάτσε μέσα. Δεν ατμαζίδεις να βγεις λίπερο. Δεν είναι, ξέρω εγώ, Πασχαλάκης να βγεις. Αυτό θα έλεγα, προχθές είναι στο κέντρο Πασχαλάκης. Δηλαδή, ο Πασχαλάκης, αγόρι μου, άμα είναι μια Αλεπού και του πεις πιάσει την Αλεπού, ναι. Θα κάνει 10 μέτρα να την πιάσει την Αλεπού. Θα την πιάσει, λες, ε. Το Quest, άμα πει τη μήνυ, τη δικιά μου πιάσει τη μήνυ. Θα του ξεφύγει μην 3 κιλά σκύλο. Δεν την πιάσει στα 10 μέτρα. Φουναργό δεν τον βλέπει. Είναι καλέ οι αποκλήσει δύο, αλλά εκεί στη φάση δεν βγαίνει. Δηλαδή, αν το φέρει η κόρη σου όταν υποψήφιο ότι... γαμπρό, ναι. Και την πρώτη λέξη που θα πει, ξέρει ποια θα είναι. Κρεμπανταλά. Χέρια. Κρεμπανταλά. Χέρια απλωμένα. Χέρια απλωμένα. Αγάρι μου. Αγάρι μου, ναι. Σαν να βλέπω τον χρόνο έξω από το δικαστήριο πριν από δίκη. Χειμένο κάτω να πούμε και την κερδίζει τη δίκη γιατί εκεί δεν θες να κάνεις τα πρώτα μέτρα. 15 μέτρα για σου χρόνια μου. Καλημέρα, καλημέρα κύριε. Ακουέστα, μια λαμπό και δύο πίσω, ρε αγόρι μου. Ή βγες ρε αγόρι μου και πιάσε τον φάει κόκκινη κάρτα, δεν ξέρω τι να κάνεις. Ή κάτσε κάτω από την εστία γκελάρι μάλλον, θα προλάβει κάτι. Άδικα το λέμε. Λοιπόν, όχι, αλλά μην το λέμε ότι φταίει μόνο ο τερματοφύλακας. Όχι μόνο. Είναι 3 λάθη που κάνει τακτικά ο Άρης. Ψηλά εκεί που χάνει την μπάλα στη θύρα 2. Αποδόθηκε η δικαιοσύνη χθες στη θέση, ήταν άδικο. Όχι, άδικο ήταν. Άδικο. Ο Άρης έπρεπε να περάσει οπωσδήποτε. Αλλά να σου πω κάτι. Άμα κάνεις 20 ευκαιρίες
και συμμετέχει, έχει βάλει δύο σεντερφόρ ναι. και συμμετέχει σε μία φάση πεθαμένο ο ένας ο σεντερφόρ, άμα παίρνει. Πώς θα περάσει, δηλαδή κάτι αυτοί οι φουγκαράδες που τρέχουν τώρα και είναι στη σάουνα, γιατί χθες τραβήξαν μεγάλο ζόρι τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές. Ξέρεις τι λένε μεταξύ τους. Αμάν με αυτό τον αρκουδιάρι μπλέξαμε το σεντερφόρ και τον άλλο τον πλατιπόδι. Με πλατιπόδι δε σεντερφόρ που πάτε. Ρε. Δηλαδή τι θα κάνει, ο Σάσα θα κάνει γκολ, ο Δελιζής θα κάνει γκολ. Σαν τον Ανέστη Βλάχος της Λίμνης έτρεχε ο καημένος. Και λείπουν και τα εύκολα γκολ του Ματέου τα περσινά. Ποια, ποιος? Του Ματέου τα γκολ τα περσινά. Αυτό το τεμπελόσκυλο. Όσοι είσαι απέχτης, αυτό σου λέω ότι. Βρε αυτό το τεμπελόσκυλο, άστα, προετοιμασία και πουθενά. Όσοι. Τεμπέλης, μην τον πάρει κανένας. Παίκτες που είναι τεμπέληδες, ναι. μην τους πάρει κανένας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάλι. Ναι, τι τώρα ξεκινήσαμε. Πότε θα γίνει, πρώτη Δευτέρα διάλειμμα. Τσιμισκή, φτάσαμε πρώτη. Χειρόφρενο. Πάμε τα χειρόφρενα. Πάμε και πανερχόμαστε. Μέτροπολης 9.55, Κωστής Ραπτόπουλος, Μιχάλης Σαρόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Κώστας Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. 9.55 γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54.340. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook, τα λέμε και από εκεί. Φυσικά, κυρίως μενού, έχουμε και το χθεσινό παιχνίδι, αλλά και όλη τη θεματολογία της σημερινής ημέρας. Με τον Κωστή, να βρεις τη σερμονιώδη φόρμα. Όχι, παρατήρησα για την κερκίδα του Άρη. Αρκετά καλή θα ήταν. Το περίμενες για 15 Αύγουστο, ρε Κώστα. Όχι, και αρκετό κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Και, δηλαδή, για 15 Αύγουστο μπορούσα να πάω στις παραλίες. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, ήταν ωραία μέρα χθες. Είχε μια ένα αεράκι, συννεφιά. Φοβηθήκαν οι Φλόροι να πάνε με ένα αεράκι, ξέρεις, στην παραλία. Ναι. Αλλά είχε φοβερή θάλασσα εκεί στον ποταμό που πήγα εγώ. Πάλι πήγες για βουτιά. Πήγα, έκανα 2-3 βουτιές εκεί. Ο αέρας φύσαγε από τη μεριά της θάλασσας προς τα μέσα. Δηλαδή δεν είχε κύμα. Α. Είχε φοβερή θάλασσα. Φρομιάριδες δεν είχε πολλούς γιατί είχε ας πούμε. Κοίτα στον ποταμό και ωραίες γυναίκες. Δηλαδή κάτι χοντρές, κάτι αυτές τις καλές πάνε στην Καλκιδική να πούμε. Λες, βέβαια. Δεύτερο πόδι. Δεν ξέρω. Δεύτερο πόδι πάνε γρίες από 45 και πάνω. Στο πρώτο πάνε πιτσιρίες. Στο τρίτο πάνε εκεί στο Άγιον Όρος γιατί. Έχουν εγκληματίσει, έχουν κάνει αυτό. Πάνε σώσουν την ψυχή του που δεν σώζεται με τίποτα. Με τίποτα όμως. Α, πάμε. Με τίποτα. Ναι. Αυτό ο διευθυντή ο χθεσινός θα τη σώσει την ψυχούλα του. Έλα τώρα. Με δηλαδή, μια μετάνοια μπορεί. Ο άλλος του πάω δεν τη σώνει με τίποτα. Δεν τη σώνει, ε. Όχι. Ούτε με μετάνοια, ούτε το στην εσφιγμένη μου απάντηση. Παξίδες ψάχνουν άγγλους να του πλακώσουν. Στι παραλίε, στη Χαλκιδική. Από πού είσαι εσύ, where are you from? Where are you from? Αγγλία. Σάτεν πάτεν. Έλα εδώ. Σάτεν πάτεν. Τοποθέτησε κουκουλιά, ξέρει. Ο κουκουλιά τι είπε. Το γκολ στο Βικελίδη είναι καλύτερο και από το να κάνει σεξ. Το. Το να βάζει γκολ στο Βικελίδη ναι. είναι καλύτερο και από το να κάνει σεξ. Άρα αυτό στη ζωή του δεν έκανε πολύ σεξ. Πόσα γκολ έκανε στο Βικελίδη αυτό ο Κουκουλιά. Χρονιά β' εθνική είχε κάνει. Λοιπόν τον Κουκουλιά τον γουστάρω γιατί είναι τρομερό δημοσιοσχετίστα. Χώνεται παντού. Ναι. Είναι πολύ καλό επιχειρηματία. Ναι, είναι. Κάνα δύο-τρει επιχειρήσει πολύ καλέ. Σαλιανίζει με τον Άρη. Εντάξει. Τα προβλεπόμενα. Τα προβλεπόμενα. Και μπορεί να κάνει και δουλειές με τον Άρη. Δηλαδή η Αριανέα τον προτιμάνε, ξέρω τσούκου, τσούκου, εκεί, τσούκου και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι κακό. Έξυπνο παιδί είναι. Ναι, έξυπνο είναι και χώνεται. Είναι, δεν το φοβάται. Ναι. Δεν το φοβάται. Δεν είναι από αυτού που. Μην ενοχλήσει. Μ' αρέσει γιατί ενώ δεν έπαιξε μπάλα να πάρει πολλά λεφτά. Ναι. Έκανε τις επιχειρήσεις του μια χαρά και είναι σοβαρός. Ναι. Μ' αρέσουν αυτά τα παιδιά. Ωραίος, ωραίος. Αλλά γλύφει παραπάνω και λίγο σαλιαρίζει παραπάνω. Γλύφει. Σαλιακή τον Άρκη και θα πάρει κανένα πόστο, ένα κοντάκι. Έξυπνο είναι. Διάβολο μεταμορφωμένο. Διάβολο μεταμορφωμένο. Φίλο μου είναι ο Κουκουλιά. Ναι. Ναι. Εχθρό δεν έχει. Δηλαδή μόνο. Είναι φίλο μου. Δηλαδή γιατί είναι φίλο μου. Ήθελα να κάνει μια διαφήμιση στο Μετρόπολη και αντί να πάει δεξιά και αριστερά, λέει θα πάρει 11 προμηθιούλα να το πα εσύ. Του λέω πάρε μια κοπέλα εκεί που θα σε στείλω γιατί δεν ανακατεύομαι εγώ κτλ. Αλλά με πήρε τηλέφωνο. Σωστό. Δηλαδή θέλω να σε πω ότι εμένα με σκέφτηκε α πούμε. Μπράβο. Άρα μετράει. Ναι, γιατί είναι ένα από το πουλικό σου. Μπράβο, αυτό. Και εγώ με κουκουλιά, είμαι αυτό που με αγαπάει, τον αγαπάω και εγώ. Εσύ κουκουλιακό, αυτό είναι από το πουλικό, τελειώσαμε. Τα βρήκαμε. Καλό παιδί και έξυπνο επιχειρηματία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πανέξυπνος. Γρήγορο, δεν είναι αργό. Όχι. Δεν είναι αργό. Είναι πολιτή. Δηλαδή θα το βρει. Επίση, αργό είναι ο Γιούνε. Δηλαδή δεν είσαι γιουνικό. Γιουνεσικό δεν είσαι με τίποτα. Ό,τι με ταλαιπωρεί. Ό,τι από... χειρόφρονο. Δηλαδή χειρόφρονο, αργότητα αυτό κτλ. Ναι. Θε να πα, ξέρω εγώ κάπου. Σου λέει ο άλλος θα είμαι εκεί 7 η ώρα. Πάει 7.30 δεν είναι, πέπεσα σε κίνηση. Εγώ γιατί δεν είχε κίνηση όταν πήγα εγώ δηλαδή. Πέταξα. Τι. Λέει είχε λέει διαδήλωση. Ναι. Καλά ζεις το 2019. Δεν πατάς ένα ραδιόφωνο να ακούσεις τι έχει εκεί, ποιοι κομμουνιστές θα βγουν να φωνάξουν, να κάνουν, ποια είναι εκεί, φασαρία, τι είναι εκεί, ξέρω εγώ. Να κλείσω τον δρόμο. Μούρδι, μούρδι εκεί. Σούρδι. Τι ζεις στην κοινωνία, δηλαδή, επιχειρηματίας είσαι, υπάλληλος είσαι. Θα ξυπνήσει τον πράγμα, πάω στο κέντρο. Αργό. Αργή. Αργή. Ήταν και η χθε πολύ αργή. Δεν την είδα, ένα τέταρτο. Αργή. Και κράζουν. Ο Λιβάγια έφυγε στα αποδυτήρια, λέει, κατευθείαν δεν πήγε στον πάγκο να κάτσει. Ναι. Και βγήκε ο Μελισανίδη, ανεπίτρεπτη εικόνα και τέτοια. Εσύ φταίει, ρε Μελισανίδη. Μελισανίδη. Που είναι ανεπίτρεπτη εικόνα. Μελισανίδη. Συνομίζει, θα πα στον μπακάλι,
θα δώσω τα κόπρανά σου και θα σου δώσω μπακάλι στο καλύτερο χαβιάρι. Δεν είναι έτσι η ζωή. Μια, δύο, τρεις. Φτάνει. Πλήρωσε. Με τον Σβάρνα που πάει ρε κόστα. Πας με τον Σβάρνα center back τον οικονόμου και τον Τσικρίσκη ο οποίος το σέβομαι, αλλά έχει πύληνα πόδια. Ναι. Πήρε και τον άλλο με ψυχολογικά το Βράνιες. Κάθε φορά που πήγαινε η μπάλα στην περιοχή, έπιανε τα χαπάκια ο Παπαγιανόπουλος με τον Καστοριανό. Κάτι σαλοσπίρ, κάτι αυτά. Λέω γιατί είναι αυτά, τι χάπια. Ξέρω εγώ. Κάνουνε το αίμα, λέει αρή. Μην πάθεις λέει κανένα έβρα. Ναι. Άμα κάνει το MRI, λέω να παίρνω και εγώ μετά την προπόνηση. Με τα συντρόμους της τσέπες. Ναι, τι κάνουμε. Λέω φίλος 190, σήμερα πρωινέ ώρες έφυγε ο μεγάλος Κουκ. Ναι, το επισημάναμε στην αρχή. Μεγάλη μορφή του παδικού κινήματος του Άρη μας. Σεβαστός από όλους τους οπαδούς και άλλων ομάδων. Έχεις δίκιο φίλε 190, έτσι είναι η πραγματικότητα. Οι γιατροί που τον εγχείρησαν δεν του δίναν πάνω από 5 μήνες ζωή. Και αυτός πήγε πάνω από 2 χρόνια. Μαχητής. Μαχητής. Η άγνοια του τον έσωνε. Δηλαδή αυτός νόμιζε ότι έχει συνάχη. Ξέρεις η άγνοια. Πας στο νοσοκομείο, καμιά φορά... σου λένε τι έχεις, απεθαίρεις και λέει μια χαρά είσαι. Άμα δεν πονάει ο άλλος, γιατί όχι, είναι μερικές ασθένειες, δεν πονάει. Αυτό να ξέρεις είναι και θέμα οργανισμού. Υπάρχουν κάποιοι που δεν νιώθουν. Όσο δηλαδή... πιο λίγα ξέρεις φίλε για την ασθένεια, τόσο καλύτερα. Τόσο καλύτερα. Σαν και εμένα που έπιανα τον γιατρό, τον έκανα κάθε μέρα δελτίο τύπου να με κάνει. Τι είναι ναι, αυτό, πώς είναι εκείνο. Ποια είναι η χειρότερη εκδοχή, ποια είναι η καλύτερη εκδοχή. Έβγαλε ανακοίνωση στο Σουπερτίνα να τη διαβάσουμε για τον Κουκ. Να τη διαβάσουμε. Την Τετάρτη το βράδυ αναφέρει μανούρια στο νοσοκομείο με τα καλώδια και τους, τα σωλάκια και τους ορούς. Πέστε τους να με αφήσουν εδώ να φύγω. Παίζει ο Άρης αύριο. Πέμπτη πρωί έπεσε κόμμα. Τελείωσε το παιχνίδι και μετά από λίγο έφυγες και εσύ σαν να το πάλευες και εσύ στην τρία μαζί με τον κόσμο και την ομάδα. Καλό ταξίδι γέρο. Πάνε να χουλανδρίσει τους άλλους εκεί πάνω μέχρι να έρθουμε να σε βρούμε. Θα ζεις πάντα στην καρδιά μας. Το Σάββατο 2 με 5 θα είναι στο σύνδεσμο για τον τελευταίο φραπέ και από εκεί για τον ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στα κημητήρια της Θέρμης 6 παρατέταρτο κηδεία. 6 παρατέταρτο στη Θέρμη. Ναι. Εκεί θα πάμε κι εμείς. Θα πάμε βεβαίως. Ο φίλος ο Κώστας. Ναι. Κώστα, υπαξίδες λέει με τον Άρη ήμασταν. Όπα. Και με όλες τις ελληνικές ομάδες πλην Γαβρού, λέει, για να μαζευτούν πόντες στην Ελλάδα και να περνάμε ομίλους ναι, του Λούπια. Στο έπρεπε. Πρώτο έβραγμα μετά τα 55, αγαπάς όλο τον κόσμο. Κόσμο. Ναι. Όλο τον κόσμο, όλους τους αγαπάνε. Όλους. Τι ωραίες ευχάριστες στιγμές. Αυτό με τον Αλέφαντο που κάνω εκπομπή, ναι. Έχει πλακωθεί εκεί με τους άλλους. Μεγάλος προπονητής, μεγάλος άνθρωπος, σπουδαίος ο Αντώνης Γεωργιάδης. Καλά, αφού μαλώνατε 50 χρονών. Δεν έχει σημασία, λέει. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο. Όποιος πεθαίνει, ναι. του πλέκουν το εγκόμιο. Αφού φύγει. Γιατί. Γιατί δεν μπορεί να απαντήσει. Όχι. Γιατί δεν του ακούνε, τι. Όχι, δεν είναι πια ανταγωνιστικός. Α, ναι. Ναι. Δηλαδή, μάχεσαι στη ζωή, λες να τον φάω τον κερατά. Ό,τι καταφέρουμε, ναι. Μόλις πεθάνει, αιωνία του η μνήμη, ξέρεις τι λες. Καλός άνθρωπος ήταν. Καλός άνθρωπος, γιατί δεν είναι ανταγωνιστικός. Ναι. Πάει, δείξει και τη χείρα μετά. Έφυγε το βρωμό τέτοιο, ας πούμε, ναι. Είδα προχτές ένα βίντεο ναι. που ανέβηκε πάνω τα κάγκελα ο Αλέφαντος. Ναι. Και με ποιους, μάλλον στον Ιωνικό. Μάλλον εμένα σαν το Χιλιτίδη. Ο παδό του Ιωνικού. Τώρα εκεί καταλαβαίνεις τι γίνεται. Στο Far West. Εκεί πραγματικά. Στον Ιωνικό ήταν πραγματικά Far West. Βγαίνει ένα σαν το Χιλιτίδη, ένα πράγμα να πούμε να σε σκοτώσει και βγαίνει ο Αλέφαντος να ανταπάτησε. Πού πας ρε Αλέφαντε με αυτό το. Με αυτό το πράγμα. Δηλαδή πού πας. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Πού πας. Όπως επίσης. Λείψαν αυτά από το ποδόσφαιρο. Ποια αυτά τα λεφαντίστηκα, τα κυνηγητά, τα κάγκελα. Λείπουν αυτά από το ποδόσφαιρο. Ο Μπάκεβιτς δεν είχε κάτι τέτοιο με την original. Μπάκεβιτς, παλιά όταν ήταν εγώ. Μπάκεβιτς πλάκωσε μια παρέα original. 7-8 άτομα. Τους πλάκωσε σε ένα εστιατόριο και τους 8 ξύλο. Και μετά το δίρανε 50, πέσα στην Καλυθέα. Ναι, ναι, ναι. Το βάλωσαν 50 άτομα. Μιλάμε για άντρακλα. Άμα το δεις τον Μπάκεβιτς από κοντά. Ναι. Εγώ τον είδα στο τελικό κυπέλου με τον goal offside του Ενρίκε το πρώτο. 68 χρονών ήταν τότε. Ένας πέδαρος μέχρι εκεί απάνω. Μιλάμε και τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει αλτσχάιμερ στα 70. Αυτό είναι από τις χειρότερες. Αυτός ο παιδαράς να πούμε να κυκλοφορεί με αλτσχάιμερ. Ναι. Ένα κάτι γέρι 90 χρονών που δεν ακουμπήσαν την μπάλα, δεν γυμναστήκαν. Βλέπεις τα καφενεία καπνίζουν. Φύγε από εδώ να μην σε δώσει καμιά στη μασέλα να πω. Έχει κάτι άλλο. Προχτές έναν έτσι κάνανε. Ο Μακρέκορ, αυτός εδώ δεν ξέρω αν τον έχει μπαίνει στα κλουβιά και στα MMA. Αυτά είναι μούφαρε, ψεύτικα είναι αυτά. Είναι μούφαλες, ε. Αυτά είναι σαν το σουκλάκο που έκανε τον Παλαιστή. Όχι τόσο ψεύτικα δεν είναι ρεκόρ. Αφού δεν βλέπει ότι κάτι MMA εκεί πέφτει πολύ ξύλο. Ψεύτικο ξύλο είναι. Κάτι λιποθυμίες έχει. Προ τα ψέματα είναι, ρε. Όχι αυτά που είναι στο Skype που δείχνει. Τα άλλα μπαίνουν στο κλουβί. Τι κλουβί στα ψέματα Μπέκεβέι. Ναι. Ψέματα είναι. Στο κλουβί μπαίνουν. Είναι ο Μαγκρέκορ για στα ψεύτικα. Στα ψεύτικα κάνει. Τι ο Μαγκρέκορ. Έχω δει κάτι σουτάρε πέφτουν εκεί, κάτι αρκουδόξυλο. Και κοπάνησαν σε ένα μπαρ. Τον έβαλε να κεράσει, δεν είπε άλλο το κέρασμα και τον έδωσε μέσα στα μούτρα, στα μουσούδια. Δεν τα βάζει με αυτού τα βόδια τώρα. Και να μην σ' αρέσει το ποτό. Πιέστο τώρα και κάνε το ψόφια τώρα. Το κοιτάτε το θέλω. Χίστο στη γλάστρα, κάνε πώ το πίνει. Κάνε πώ το ευχαριστώ και φυλάτε. Τι μπλέκει με τα γουρούνια τώρα εκεί πέρα. Μόνο οι γυναίκε που του κερνάνε και δεν τα πίνουν εκεί τρελαίνει. Εκεί τρελαίνει, πάει ο κόσμο κερνά και δεν τα πίνουν. Τι δεν το πίνουν. Αυτό είναι ασέβεια.
Πιες το μωρί, δηλαδή, για το Θεό. Ναι, αλλά άμα το πιει μετά μπορεί να πάρει θάρρος όλος και θέλει καν κι άλλα. Ε, καλά, και τι να πάρει το πίσω. Υπάρχουν κωδικοί επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Με δι... Είμαι δεσμευμένη. Παίρνω αντιβίωση, πες κάτι. Δηλαδή, για το Θεό, ας πούμε. Ναι. Φεύγουμε γρήγορα και πάμε λίγο παρακάτω. Είχε ψωμί επιμένει, λέει ο Άρης πλέον. Για να πάρει το ματέο τον Μπέλχαν από τώρα. Άστο το τεμπελόσκυλο, ρε. Άστο ρε το βρωμένο τεμπελόσκυλο, ρε. Ένα μήνα, δύο μήνες δεν έχει κάνει προετοιμασία. Είναι στα μπαρ και στις αρτές. Άστο τεμπελόσκυλο τώρα. Αυτούς εδώ που δεν κάνουν προετοιμασία, θέλει να έρθει να έρθει. Ωραία, πόσο κάνεις, 10 δραχμές, 3. Αλλιώς. Ναι, τι θα σε κάνω δηλαδή. Αφάλω τον γυμναστή, ναι. Να σε προσαρμόσω. Να μην μου πάθεις τράβηγμα. Να σε βάλω ένα τέταρτο. Εξτρά πρόγραμμα. Να φωνάζουν οι άλλοι τι τον βάζεις. Βγάλ τον έξω, στα ποδητήρια να χαλάνε. Παντελίδη. Πάχινο Παντελίδη, σε έβαλε κιλά. Καλά, χθες πρέπει να βάλε, να σπίτσανε και τα μαλλιά του. Κόκκινα είναι, πώς θα σπίσουν. Από κόκκινα μαλλιά πώς θα σπίσουν. Από κόκκινο μαλλιά άσπρο γίνεται. Κόκκινο είναι το χρώμα της προοδευτικής, να κοστάξει τα μαλλιά του Παντελίδη. Πρέπει να χάσει κιλά ο Παντελίδη. Να χάσει κιλά. Ναι. Δεν τρέχει αυτός, πιστεύεις. Έτρεχε, δεν τρέχει. Ο άλλος έτρεχε αυτός που. Να μην καπνίζουν οι προπονητές. Τον περιμέναμε 40 λεπτά συνέντευξη που αυτός έτρεχε. Η γυναίκα του Ζουνίδη χθες στεναχωρέθηκε. Ε, καλά, ναι. Η γυναίκα του Ζουνίδη στεναχωρέθηκε. Λογικό. Σου λέει το παιδί το δικό μου τώρα θα περιμένει. Άστο. Αρκετά να πούμε. Ας περιμένει. Πότε παίζει πάω Κάρης. Τέταρτη αγωνιστική. Θα περιμένει μέχρι την τέταρτη αγωνιστική. Για τον Αμπέλ Φερέιρα, μήπως θα περιμένει. Ποιον Αμπέλ Φερέιρα. Σου πάει αλλού. Ποιο θα περιμένει. Που λέει ο λόγος, δηλαδή. Που λέει ο λόγος. Αυτά που σφυρίξαν τον πάω κατά με στο Ιντούμπα θα πάρει πέρ. Λες. Τι θα κάνει. Θα κυνηγηθεί, δηλαδή πιστεύει θα πάρει σφυρίγμα. Εδώ ο Σαββίδης είναι πλούσιος. Στο Άμστερνταμ δεν τον υπολογίζει. Είναι πτωχός. Άμστερνταμ... Καλά, αυτό το δημοσίευμα το είδες. Άμα το δουν το Σαββίδη στο Άμστερνταμ, θα του πούνε, έλα Γεράκο να σε περάσω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Το δρόμο. Σε πατήσει κάπου ποδήλατο. Πρόσεχε, πρόσεχε. Μη στο φανάρι, μην περνά από εδώ. Κάτσε γιατί εσύ με τα φανάρια τώρα τελευταία έχει κάτι θέματα. Πάλι προχτές θέματα. Δεν ξέρω, δεν καλά, σε μεγάλωσε ρε Κωστή, μη βλακώνει. Τώρα για το Σαββίδη που είπε. Αφού ρε, θα με σκότωνε. Ρε. Θα σε σκότωνε. Έφυγε με 100 χιλιόμετρα με κόκκινο, ένα τέταρτο κόκκινο. Με σκότωνε. Σταμάτησε μετά. Έκανε το λάθος και σταμάτησε. Φύγε, πες, κάνανε έτσι και φύγε. Φύγε εκείνη την ώρα, φύγε. Φύγε, ρε φίλε, αφού βλέπεις το άλλο, δεν είναι καλά. Έκλεισε και ο δάσκαλος στο γυμναστήριο. Φύγε! Πού έκανε σπάρινγκ και εγώ. Κάνατε σπάρινγκ τελικά. Τον έκανα εγώ σπάρινγκ. Σάκος. Σάκο τον έκανα. Πάμε φάση εμένα. Έχω άλλα 30 χρόνια ζωή. Βιολογικά 20, 10, 15. Πάμε φάση πριν την ώρα μου. Να μείνει η Ευγενούλα ορφανή. Φάει τις μπουνιές σου. Να με θυμάσαι, κάνω μήνυση. Κάνε καλή μια. 132 έχω φάιλο. Ναι. Άλλη μια λέω, κάνεις μήνυση. Εσύ σκοτώνεις άνθρωπο. Εσύ άμε σκότωνες, του λέω, κάνει μήνυση. Θα έπαιρνε Ευγενούλα κανένα εκατομμύριο τουλάχιστον. Δεν είμαι καλά, φίλε. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά, λέει. Πάρε και τις μάπες. Πάρε και τις μάπες σου να σε συνεχίσει καλύτερα. Τι θα έλεγε ο Άγγελος, πες μου. Άμα θα σε έκανε μήνυση ο άλλος μετά από τα μάξι. Δηλαδή στο δικαστήριο. Πέσαν οι γροθιές. Εφρασμά ψυχής, κύριε Πρόεδρε. Μην μιλάς στον εισαγγελέα, είναι αργιανός. Έχω πάει σε μια δίκη, με λέει ο Χρόνιος, μην μιλάς, λέει ο εισαγγελέας, είναι αργιανός. Τι σημαίνει αυτό, λέει, και δεν κατάλαβα, λέει, έτσι γίνονται οι δίκες εδώ πέρα. Κουβέντα μην πεις. Κουβέντα μην πεις. Μην μιλείς, μην βγάλεις άχνα. Και ο Βέρμπουλ λένε δεν έκανε πέσει. Δεν θα μιλάς, ρε διάφορα θα μιλάς, εδώ μιλάω εγώ, εδώ είναι δουλειά δικιά μου. Πρόεδρε, είμαι κόκκινο, έβγε. Ο Γιώργο Αγγελάρη, το θυμηθήκαμε πολύ, να είναι καλά ο Άγγελο. Το βρίζατε τον Ταστιλέσκι. Το βρίζανε. Δεν το βρίζανε. Όχι, τον Άγγελο. Δεν έδινε μεροκάματα εκεί. Στου γύρω-γύρω. Δεν έδωσε ποτέ δικαιώμα. Ο Άγγελο από του ανθρώπου που δεν έχουν δώσει ποτέ δικαιώμα. Όσε φορέ έτυχε να συνεργαστώ μαζί τότε στο ρεπορτάζ ήταν σπαθή. Σπαθένιος, να είναι γερός. Για Σαββίδη λέγαμε πρώτητερα. Ότι έβγαλε ένα δημοσίευμα. Ποιος? Ότι ένα site συμφερόντων Μαρινάκη. Ότι ήταν στο γήπεδο με τον Άγιαξ. Ενώ ο άνθρωπος ήταν στην Καλιφόρνια. Όχι, για τον γιο του. Ναι, για τον γιο του. Ναι. Αυτό, γιατί ήταν στο γήπεδο ο άνθρωπος ήταν στην Αμερική. Τον ξεβράκωσε το δημοσίευμα. Δηλαδή, είναι να παίζει ο Πάκης στην Καλιφόρνια. Oh. Είναι δυνατόν να μπορεί να έχει δουλειές. Μπορεί να πει για κλείσει τον Ιμπραήμοβιτς. Τι Καλιφόρνια. Ξέρω εγώ ποιο παίζει εκεί πέρα. Επιτρέπετε τέλη Αυγούστου να πα διακοπέ, ρε Γιώργο, να πούμε. Καλά, μπορεί να τρέχουν οι δουλειέ, δεν ξέρω. Αυτό το site τι έγραφε. Ότι ήταν εκεί και ότι θα τιμωρηθεί για την συμπεριφορά του. Ενώ δεν ήταν καν στο γήπεδο άνθρωπο. Μάλλον τον πέρασε με τον Βασιλόπουλο. Που τον τσακώσαν εκεί. Είχε καγκελάριο χτε. Είχε τέτοιο. Είχε δέσιμο. Αλλά μπήκε και λέει παρενέβη οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Παρενέβη ο Ιβάν Σαββίδης και ελευθερώθηκε. Ναι, αν πιάνανε εμένα θα υπερανέβαινε ο Ιβάν Σαββίδης. Βάλ τον μέσα. Στα υπόγεια, σαν τον Μπάσαρη κάτω. Κάτω στο τέταρτο υπόγειο. Μην βγεις από εκεί με τίποτα. Ποιο είναι το site του Μαρινάκη, πώς λέγεται. Μα,
Το όνομά ένα site έχει πόσα. Καλά, ένα site αποκλείεται. Ποιο είναι αυτό. Μάλλον έχει, το βρούμε τώρα. Σε αυτό που γράφει ο Δούκας, ο Παοξής, ο Λευτέρης. Τελικά αυτός ο Παοξής είναι. Παοξής είναι, τι. Και το βρίζει ο Παοξής, γιατί γράφεις ρε εκεί. Άστε να γράψει κάτι. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή. Σκιαμαχία είχε με το Δούκα. Είχε σκιαμαχία. Να είναι καλά ο Κλαδάς. Ναι. Να είναι καλά ο Κλαδάς. Να είναι καλά. Μου τα έχει πει τις φράλες. Έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος με αυτό που κάνανε οι μέτρες πρωτοσέλιδο και το πήραν μετά και οι Παοξίδες στο Παοκ Μάφια. Στο ίντερνετ, πάω κουάφα, έφτασε μέχρι την UEFA. Φτάσανε κοστοί να στέλνουν μηνύματα σε ένα που είχε το ίδιο επώνυμο με τον διαιτητή. Και ήταν άλλος. Πω, πω, φαντάζεσαι να πάρω την εφημερίδα τώρα και να πέσω στη στήλη τη δικιά μου και να δουν τη μάπα του κόκκινου. Και να πούνε αυτός εδώ χασάπης δημοσιογράφος. Να πέσω στη μάπα του Γρηγοριάδη και να πούνε μα αυτός τι είναι του Κωστόπουλου αδερφός σε κακέκτυπο. Κωστόπουλος. Στο περιοδικό είχε ο Κωστόπουλος που γινόταν. Δεν ξέρω αν είναι ο Κωστόπουλος. Στέλνανε μηνύματα. Από τι κοινωνιολογικό σοκ να πάρουν. Να ανοίξουν την εφημερίδα να βρουν, ξέρω εγώ, καμιά παλιά το παζούλι εκεί πέρα. Σαν τον ποιητή Φανφάρα να πούμε. Με τα κασκόλ. Με το κασκόλ να πούμε. Με τα φουλάρια. Ωραίες στιγμές. Και φαντάζομαι τώρα να πάρουν την εφημερίδα και να έχει κανένα ρεπορτάζ ο Ζαΐρης. Θα πούνε αυτοί ζουνε. Σε γαλακτικό κορδί. Είναι αγριεμένη, είναι. Ανθρωποφάγη είναι αυτό. Αυτό ανθρωποφάγο δημοσιογράφο είναι. Εμεί. Στην UEFA την εφημερίδα. Ενώ άμα δουν το κανελάκι. Ο κύριο. Αυτό είναι ορισμό του δημοσιογράφου. Αυτό ναι. Αυτός είναι σοβαρό άνθρωπο, μουσι. Αυτό ωραίο κτλ. Μουσι. Περιποιημένο, ωραίο τι. Μουσι. Ο Στράτζαλη επίση. Θα πούνε νέο. Μοντέλο. Μοντέρνο, νέο. Σοφέρελτ. Σωτηρόπουλο. Το Σωτηρόπουλο μπορεί να το περάσουν για κανένα κομμουνιστή. Για ένα μάρτυρα αυτό όπω λέμε. Σαν το Σιμίτι κατά από τα μάξια που βάζανε τι βόμβε. 17 Νοέμβρη είναι. Για τον Παπαντονίου και του κυρίου αυτού. Σωτηρόπουλο. Ενώ το Λιάπη είναι άλλη. Το Λιάπη θέλω. Άμα δουν το Λιάπη. Το Λιάπη θέλω. Θα πούνε αυτοί οι Βυσιγότσιδοι είναι, δεν είναι Έλληνες. Άμα δίνουν δηλαδή ρεπορτάζ στο Λιάπη, φωτογραφία. Δουν το Ζαΐρη να πούμε, φωτογραφία. Το Μάστορα. Το Μάστορα, το Μάστορα θα πούνε αυτός είναι Σικελός. Αυτός είναι στη Σικελία και είναι μαφιόζος. Ο Μάστορας, άμα δεις το Μάστορα στον δρόμο θα... και γίνει μανούρα, θα σε με βγάλει κανένα πιστόλι αυτός εκεί πέρα. Λες, Σικελός. Σου βγάζει τη... μια ψιλοπλοφορία, σου βγάζει ο Βασίλης. Ο Μάστορας, μόνο το βλέμμα που θα δεις το Μάστορα σε πιάνει τρομοκρατία. Δεν το βλέπεις όταν κάνει εδώ πέρα τα συμβούλια. Λοιπόν κύριοι, σας παρακαλώ πολύ, ηρεμήστε. Έχουμε σοβαρά θέματα. Χαμηλά, ναι, κοίτα. Γεια σας λόγω, κύριε Ραπτόπουλε, μπορείτε σας παρακαλώ να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Μην γίνει οχλαγωγία να πούμε. Ενώ το αντίθετο είναι ο Λεζόρς δε Μπούζ. Λεζόρς δε Μπούζ είναι χαλαρός. Ο Μπούζος είναι φίλε γυαλάρι, κίνκ και πάνω. Δηλαδή άμα δουν τη φωτογραφία θα είπαν ότι εντάξει. Θα πούνε να ένας κύριος, να ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επίπεδο. Να συζητήσουμε. Να συζητήσει, να κάνει να γράψει. Άμα του στείλει και κάνει ηχητικό πάμε, wow. Θα πούμε αυτές οι κραυγές είναι δεν δικές του, είναι το έβαλε ο Ιχολίτης να πούμε. Μανούλα. Παραδίπλα να ακούγεται η κρότη και η ήχη να πούμε. Μανούλα μου. Μανούλα, μανούλα. Φεύγουμε και πάμε παρακάτω. Άκου μου είπε δεν είδε καθόλου. Τώρα ο Ανδρώνης έβαλε πρώτη σελίδα. Γιατί το έγκλημα κατά του Άρη. Μάφια. Έγραψε μάφια. Το Μελάνι. Δυο Αριανοί σουρωμένα. Λέω τι είναι ρε φίλε. Ένας πίσω μου Μάρσαρε. Χρόνο. Τι έγινε ρε φίλε. Αυτό το μαρσάρισμα είναι δύσκολο. Σε πειράζει λέει το μαρσάρισμα. Όχι λέω έχει κάτι κρατζουνιές πίσω τα μάξι. Να πατήσω φρένο να με το φτιάξει λέω. Γιατί δεν το έχω τίποτα να πατήσει το φρένο να με κράζει. Είσαι ασφαλισμένος. Είμαι. Όχι. Στο άλλο φανάρι έφυγε παριστερά σου λέει πατήσει φρένο. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Ε, πε τα άλλα τη μέτρα με την Τουρκοφυλάδα. Έπεσα εκεί στην Εγνατία. Εκεί στο δικό σου. Έκανα αναμετάδοση. Α, είχατε μαρμηταυτές. Άμα τη δύο γυναίκα θα με κάνει μήνυση. Ωχ, τα είπε όλα πάλι. Του έχω ρίξει πράγματα. Τον έριξε. Το στόλισε. Του έχω πει. Άγγιξε το έπο η μέτροσπο. Αν το δει το βίντεο, πώς το λένε ο. Πώς το λένε ο Μητροπολίτης. Α, ο Άρθιμος. Δεν με θάβουν με τίποτα. Θα κάνω πολιτική κηδεία στους κομμουνιστές. Το γιόρτασες θες δηλαδή, τη γιόρτασες τη μέρα. Ποιος. Τη μέρα. Στον δρόμο η Παναγίτσα την προσκύνησε μερικές. Να είναι γερή. Να είναι γερή. Με τα γόνατα κι εσύ. Ε. Σαν την Τίνο πάνε με τα γόνατα που κυλιούνται. Κυλιούνται γιατί είναι λαμόγια. Oh. Γιατί όλο ζητάνε. Ζητάνε από την Παναγία, ζητάνε από τον Άγιο. Δηλαδή κάνε μου Παναγίτσα μου και εγώ από εκεί θα κάνω. Δηλαδή ζητάνε από τα πόδια. Θα ρίξει και είναι πολιτικό η Παναγίτσα μας. Θα τα δώσει πίσω. Ναι, θα ρίξει και είναι ο Τζουμάκας και θα διορίσει. Διόριζε ο Τζουμάκας. Διόριζε. Δεν το πιστεύω. Διόριζε. Ο Σκανδαλίδης. Δεν το πιστεύω. Ο Τσοχατζόπουλος. Ο Τσοχατζόπουλος και θα διόριζε. Ξέρεις πώς Παοξίδες έβαλε στη δουλειά. Παοξίδες, ε. Άμα πεθάνει ο Τσοχατζόπουλος, ο Καρεσκάκη ήταν χθες. Ο Καραμαλής στο Δήμο πώς αργανούσε.
Ο Σταμάτης, ναι, ναι. Όλο το Super 3 για να μην τον βρίζουν. Σου λέμε αυτά τα γουρούνια, άμα δεν τα έχω καλά με τα γουρούνια, να με κατατροπώσουν τα γουρούνια. Τώρα όμως αλλάξαν τα πράγματα. Δεν παίρνουν στο δημοτικό. Τώρα μπήκε ο Ζέρβας, έχει το βαρδάκι φίλο. Έλα, γόρι μου, να σε ανοίξω μια σαμπάνια. Είσαι το γυάλεμα. Πάει στο γυάλεμα εκεί, μαζεύονται εκεί, ανοίγουν τις σαμπάνιες. Τίποτα μούφα είναι οι σαμπάνιες, μην νομίζεις τίποτα ακριβές σαμπάνιες. 3 ευρώ έχει η σαμπάνια. Κάνει και οφελώς, ακούγεται πολύ, βάζει και σιγαστήρι. Βάζει και ένα ψεύτικο μπαμπάμ από κάτω. Για να ακούγεται που σε ετοιμάσαι να πυροβολήσει. Πάει στη συνεταίρο το βαρδάκι, λέει μόλις ανοίξει τη σαμπάνια. Πάντα το κουμπί να κάνει παφ από μέσα. Παφ, ακούγεται, ξέρω εγώ. Βάζει και εκεί τον παπά να πούμε τον. Τον Παπαπάουκ. Κάνει τον Χριστιανό και αυτό ο Παπαπάουκ. Κάνει τον καλό. Κατάλαβε. Και όλα πάνε με λιγάδα. Κάνει τον καλό παπά, μαζεύουν τα λεφτά οι πιστοί. Τα παίρνουν ο παπά, λέει τι καλό άνθρωπο που είμαι. Από την τσέπη δεν βγάζει τίποτα. Βγάζει ρε Κώστα. Βγάζει ρε Κώστα. Κανένα δεν βγάζει. Μεγαλειώδη εμφάνιση λέει το κυτρίνων που πήγανε λε τον αγώνα στην παράταση ενώ έχτισαν σπουδαίε ευκαιρίε για να απορριφθεί στο έντυπο. Άγγιξε το έμπο πρώτη σελίδα. Ναι. Θα καλή, πολύ καλή. Καλό. Κάτσε να δω τα βάλω τα γενιά. Καλό. Μεγαλειώδη εμφάνιση των κυτρίνων που πήγαν στον αγώνα στην παράταση ενώ έχτισαν σπουδαίε ευκαιρίε. Κατάθεσα με ψυχή. Αγώνα. Άρθρα Βασίλης Βλαχόπουλος. Καλώς. Γιώργος Τράτζαλης. Καλώς. Επίσης, όλο το ρεπορτάζ. Το Βλαχόπουλο δεν το θέλω, εκεί μπασκετικός είναι. Τόχι όμως. Ο Χατζάκης είναι που έχει όλο το ρεπορτάζ και το δέχεται πόλεμος, να ξέρεις. Άδικος αποκλεισμός του Άρη, άλλος μόνο γιατί ο διαιτή δεν βλέπω τίποτα. Κατάθεσα ψυχή. Δάκρυσε στον μπακ ο Παντελίδη στο 3-0. Αυτό, το δάκρυ του Παντελίδη. Το δάκρυ του Παντελίδη. Έβαλε τσίπλα το μάτι να μου, δεν είδε τον μπακ που ανέβηκε. Κατέβασε φακό. Εγώ τι μείνω όταν δακρύζει. Ναι, την βάζει κολλήριο. Θα τραβάω το κολλήριο. Ναι. Βάλτε ένα κολλήριο στον πάγκο εκεί, στο 3-0. Να ρίχνει. Μόλις έχει και επειδή είναι και αγριοπόσο που είναι, ο Παντελίδης. Είναι. Μοιάζει με βρικόλακα. Δεν το μανουριάζει το Παντελίδη. Όχι. Κόκκινο το μάτι του Παντελίδη. Άσε να κλαίω ο Παντελίδης. Εντάξει, κινήθηκε. Όχι, εγώ λέω χάσατε την πρόκριση. Σκάσε, ασούμε, λέω. Χάσετε την πρόκριση, ασούμε. Με τα δάκρυα. Με τα δάκρυα του Παντελίδη είναι σαν το δάκρυ τη Παναγιά. Και η Παναγιά τον Χριστό δεν τον έσωσε. Ούτε ο Παντελίδης με το δάκρυ θα σώσει τον άλλο. Λίγο ήθελε. Βρε ανέβηκε ο άλλο απάνω. Βάλτε το βρε την κοινή. Έχει τον άλλο το Βάμβαλη να πούμε βοηθό. Ο Βάμβαλη, ναι. Ο Βάμβαλη, άμα το στείλει στην παραλία και του πει φέρε με νερό από τη θάλασσα. Εμφιαλωμένο. Θα πάρει ένα άβρα και θα σε πει δεν βρήκα νερό, δεν είχε νερό. Ρε τι Βάμβαλη. Ξύπνα τώρα, Βάμβαλη εκείνη την ώρα. Πε τον. Ανέβηκε ο Κορκούτρο. Ανέβηκε ο Σάσα από μπακ. Ανέβηκε ο άλλο με το Μούσι, ο Βυσιγότσο, ο Στρούγκεν. Άφησε εκεί τον Ανέστη Βλάχο μόνο του με τον Γρήγορο. Μαχητή. Καρε γύρνα πίσω τα καράβια ρε, να κράτη πάμε στην παράταση. Γύρνα βρε. Βρε. Εντάξει δεν έφτιακε. Δεν έφτιακε. Σπαθή, σπαθή, αντρικά. Τι είναι αυτή, α πούμε κάτι. Όχι, σε κάθε αντεπίθεση των άλλων είχε τρει παίκτε. Μια ναι. Φορά έφυγε. Θα σου φύγει, θα γίνει. Μια φορά έγινε η στραβή. Ναι. Μια φορά έγινε η στραβή, φάτο. Να το βάζω την κοινή, να το βάζω Κόρκουτ, να το βάζω η Ντέγε. Είχε 15.000 ευκαιρίε, δεν κόστα. Δηλαδή, αμαρτία από το Θεό να πούμε. Ναι. Αλλά έτσι είναι η μπάλα. Αυτή δεν έχει ο Φουκαρά ο Παντελίδη center for. Δεν έχει. 500.000 ευρώ. Δεν έχει. Πλατιποδία έχει ο Γιουνέ. Ο άλλο περπατάει και συγκέγονται τα μπούτια του να πούμε. Σε καμένο άντρα. Δεν βάζουν τέτοιο κρεμούλα δεν βάζει. Δεν ξέρω τι. Μια μέρα είχε ο γαμπρός μου. Ναι. Είχαμε πάει στη Ρόδο. Κουκίνησα. Στη Λίντο να πούμε. Είχε μια ανηφόρα. Τον βλέπω. Δεν ανέβαινε. Τι έγινε, ρε Βλάχο. Του λέω. Σε κάκα να πούμε. Έτσι ανέβαινε. Κρεμούλα, κρεμούλα βάζει. Κανονικά. Πού να αγοράσει κρεμούλα ο Σέρεος ο Βλάχος. Πού να αγοράσει από την τσιγκουνιά του κρεμούλα. Δεν έχει. Προτιμούσε να είναι το πόδι του. Από αυτά του συγκαμμένα. Παρά δώσει 4 ευρώ. Πάνε πάρα το φαρμακείο τη Λίντο, ρε. Εντάξει, θα περάσει. Θα περάσει σήμερα, αύριο. Λοιπόν, βλέπω έτοιμο είναι ο Κωνσταντινίδαρος να περάσει για δελτίο. Πάλι για άλλη μέρα. Πάλι. Έλα, ρε, πότε δηλαδή, φτάνει αυτό το πράγμα. Αν πάνε και αυτά τα στρόγγυλα και οι ίδιες ο Βουτσάς με τα φουντούκια είναι. Δεν μου λες. Τα φουντούκια. Στο καζίνο με τα στρόγγυλα και αλλιά πας. Μετά, αυτό με στρόγγυλα γυαλιά δεν πηδάσει ούτε σε βιτόρα. Γελάς, άρεσε. Δεν γίνονται αυτά. Μετρόπολη 95 και 5. Κωστής Ραπτόπουλος, Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί μέχρι και τις 10. Κώστας Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. 9.55 γράφεται. Αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54.340. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Τα λέμε και από εκεί. 16 του Αυγούστου. Σήμερα με τους κυτρινόμαυρους χτες να έχουν μια γλυκόπικρη, θα λέγαμε, γεύση μετά τον αποκλεισμό τους από την επόμενη φάση. Γλυκόπικρη. Γλυκόπικρη. Τα μούτρα τους τα είδε στο 3-1 πώς ήταν. Εντάξει, λογικό είναι. Και πάθανε, σαν τον Κουτσόγεργο όταν είπα κεφαλικό και είπε δεν δύναμε κύριε Πρόεδρε. Και κακάρος εκεί μπροστά στα έδρανα. Ο Κουτσόγεργος καλύτερο βλέμμα είχε. Άσε ρε τώρα. Γλυκόπικρη. Η εμφάνιση αφήνει τέτοιο. Αφήνει περιθώριο. Του είδε. Το Κουτσόγεργο τον είδε στο δικαστήριο πως πέθανε. Δεν δύναμε. Και δεν δύναμε κύριε Πρόεδρε. Πάρ τον κάτω. Εντάξει. Πάρ τον κάτω. Αν παίξει έτσι. Αν. Να σου πω πώς το έχω στο μυαλό μου.
με ένα εξτρεμάκι ακόμα καλό, ο Άρης θα πάει καλά. Ναι, ο Άρης, άμα δεν πάρει σεντερφόρ, θα, πάρει θα κινδυνεύει εκεί με τον Ατρόμητο και το. Μήπως βγει πέμπτος. Άστατα. Θέλει φόρ. Άμα δεν πάρει φόρ, κρίμα δηλαδή. Να σου πω κάτι. Θέλει εννιάρι περιοχάτο, δηλαδή καδρόνο εννιάρι. Θέλει σε με τα σκοτή. Βρένα εννιάρι να μην είναι πλατυπόδη. Να μην είναι. Να μην είναι αργό. Να μην είναι αργό. Να ξέρω εγώ, να μην είναι ψυχολογικά. Να μην είναι σκαμμένο. Μη συγκέγεται στη λανιφόρα. Τα μπούτια. Τα μπούτια. Τα πηδάει στο άλμα, ξέρω εγώ, να χωράει μερμήγκια από κάτω στο άλμα. Ναι, να χωράει μερμήγκια. Δηλαδή, τα μερμήγκια. Θέλει όταν κάνουν συμβούλιο. Όταν τα μερμήγκια κάνουν συμβούλιο. Ναι. Λέει, μην πέσουμε σε πλατυπόδη. Δεν είναι η καμάρα από κάτω. Παπαμ, θα με σκοτώσει. Μην έρθει το πολύ μεγάλο Μετρόπολη. Θα πηδήξει δηλαδή τα μερμήγκια στο Καριλάο. Λέει, ποιο πέσει σήμερα σε σέντερφορ. Ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε. Κάτω στο λάκκο μέχρι να τελειώσει το μάτς. Δεν πηδάει με τίποτα. Θέλει δηλαδή φορ, στείλει λιβάκια, πιστεύει. Λιβάδια, ξέρω εγώ. Στέπες. Σεντερφόρ, ρε παιδί μου. Ο Γιουνές είναι για τα σκουπίδια, στο λέω εγώ. Και η πλάκα είναι ότι και ο Γιουνές και ο. Πώς τον είναι, Ιντέγε. Έχουν βγει πρώτη σχόλια στο πρωτάθλημα σε καμπούρα άλλων. Ναι, τώρα ο ένας φάρνει τη μέση του σαν την Ανουσάκη ο Γιουνές. Ο άλλος έχει γίνει να πούμε σαν τη Σπεράτζα Βρανά. Τι άτσε κάνω δηλαδή. Πιστεύει δηλαδή ότι δεν θα βγάλει 10 γκολ φέτος ο Ιντέγε με τίποτα. Ο Ιντέγε και ο που δεν έπαθε θλάση στο παιδί είναι πολύ καλό. Ναι, αυτό ήταν πίσω είναι και πάλι δείχνει ότι προσπαθεί, πιέζει, αλλά απασχολεί. Α πω κάτι τι απασχολεί. Άμα βάλω εγώ ένα γουρούνι. Οπα. Man to man σου λέω. Ναι. Στον Ιντέγε και του πω, γουρούνι. Θα πα όπου πάει ο Ιντέγε στην περιοχή, δεν παίζει ζώνη. Ναι. Κολλητά θα είσαι κτλ. Δεν θα κουμπίσει μάλλον ο Ιντέγε. Και δεν θα κουμπίσει την μπάλα. Και να βγει και έξω από την να περιοχή. Να πάρει το τσιγκρίσκι. Έξω από την περιοχή και τι, γιατί τώρα. Να το τραβήξει. Α, να μην τραβήξει. Γιατί το τραβήξει. Ναι. Και άμα το τραβήξει έξω από την περιοχή, τι θα γίνει δηλαδή. Θα δώσει πάσα ο Ιντέγε. Θα τη σπάσει, δεν ξέρει. Δηλαδή μπορεί να παίξει με κόλλο ο Ιντέγε πλάτη. Έπαιξε με πλάτη. Έπαιξε. Τρει-τέσσερι φορέ όταν ήρθε η μπάλα, δηλαδή το κορμί του ξέρει να το βάζει καλά. Το κορμί του ξέρει να το βάζει καλά. Το πουλί του ξέρω να το βάζει καλά. Τι να βάζει καλά, δεν ξέρω την μπάλα δεν βάζει τα δίτια. Εγώ ξέρω το κορμί του βάζει καλά και το πουλί του βάζει καλά. Κάνει σέντρα εκεί δεν πηδάει. Έβαλαν εκείνο τον αρκουδόμακα, τον ξανθό, εκείνο το κεφάλι σαν το Βενιζέλο. Το πορτιέρι, το πορτιέρι, το σέντερ μπακ. Και το γουρούνι να πούμε το βάλανε. Μαλώνει με αυτό, δηλαδή άμα το πετύχει. Πού να μαλώσω. Άσε ρε φίλε, δεν πειράζει. Εγώ φταίω, εγώ πέρασα με κόκκινο. Εγώ πέρασα με κόκκινο. Εγώ αδερφέ, εγώ άσε. Εκεί το γουρούνι να πούμε το βάζει. Βάλε ένα γουρούνι κολλητά και τελείωσε τον έζησε. Ποιο να Ιντέγε. Ο Ιντέγε. Τι να σου πω τώρα, ο Ιντέγε πρέπει να παίζει, ξέρω εγώ, με την επανομή. Να την πάρει σαν δίχτυα. 80-20 θα κάνει τι έντρε. Καλέ τοποθετήσει παίρνει. Αλλά έχει, καλέ. Για να κάνει τα γκολ ο Ιντέγε, πρέπει ο Άρης να σε κάθε μάτς να έχει το 70-30, να έχει τι. Χθε σχεδόν το είχε, 60-40 ναι. Το είχε, είναι το πάλι. Φαντάζεσαι τώρα αυτή και την κατοχή θα την έχει με τον Ολυμπιακό, με τον Μπάουκ, με την ΑΕΚ. Με την Ξάνθη θα σου πω εγώ, με τον Ατρόμητο. Να την έχει. Με την Ξάνθη, με τον Ατρόμητο. Κοίτα, είχε χειρότερο ο Πέρσι Ατρόμητο, όπω το βλέπω. Ο Ατρόμητο. Ναι, δεν είναι το ίδιο ο Ατρόμητο. Έχει και μπούφο προπονητή. Έχει και το Βέλιο με τα εργομετρικά. Ξέρει, τα στιβικά πάμε, τρέχουμε 40 λεπτά, κάναμε προπόνηση. Έτσι πάει και ο Βέλιο. Ναι. Σαν τον 50 στο τζόκι, σαν και εμένα πάει. Πού να πει. Έχει καλές τοποθετήσεις και αυτός όμως. Τι έχει λέει. Τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις. Τι τοποθετήσεις έχει. Τι. Τοποθετήσεις. Περιοχή, ναι. Πού είναι, πού είναι η τοποθετήση. Σαν του Ιντέγε. Άσε φίλε ρε. Παλέμα έχει αυτή. Ο παπάς ναι. Του το βλέπω στο Facebook εκεί που με τη σύζυγο έχει πάει κάπου σε κάτι λούτρα. Ξεσπαθώνει. Καλύτερο κορμί, καλύτερο αυτό. Σε καλή κατάσταση είναι. Ο μπαμπάς του Βέλιο το. Σε καλή... Ο Ατρόμητος λοιπόν είναι ισχυρότερο σίγουρα έτσι όπως το βλέπω από τον Άρη. Η Ξάνθη δεν την έχω παρακολουθήσει καθόλου. Εκεί η Ξάνθη τι είναι η Ξάνθη. Εντάξει, δεν πολύ σγάρα σαν τον Μπαρμπαγιόλο, ο άλλο σαν τον Χατζιαβάτη. Ο Μπαχ ξεβανίδη. Δεν στρίβει. Δεν στρίβει. Φίλοι με τον Μπαχ θα ανοίξουν τα πόδια. Ποια Ξάνθη μου ρετάει. Άντε καιρό να πέσουν αυτοί Ξάνθε. Φτάνει. Όφηδε. Έχει 33 χρόνια. Πόσο έχει την πρώτη. Καιρό να πέσει, μα κούρασε η Ξάνθη. Καλά. Ο Όφη πρώτη αγωνιστική 150 τώρα, άτομα στο γήπεδο βρίζει τον Πανόπουλο. Ο Πανόπουλο έχει γίνει σαν την κακιά τυγριά και άσχημο γέρο να πούμε εκεί τα ηρητίδε οι κάθετε στα μάγουλα. Ψάχνει να τη δώσει όμω. Άγριο. Ή την έδωσε. Σαν να. Τι να σου πω. Γέρο παλιό δηλαδή. Τι να σου πω δηλαδή. Αθηνόδρο Προύσαλη. Τι που Προύσαλη είχε γοητεία. Ακρίο πράγμα. Ένα άντρα κρύο. Ναι. Άνευρο άχυλο. Καλό επιχειρηματία είναι. Έχει μα δώσει καμιά δουλειά. Δεν μα δώσει. Δεν μα άχυλο. Κάποτε μα έδινε τη σκόντα. Πάει σκόντα. Α, με τι ρητήρε προ τα κάτω. Τραγωδία. Τραγωδία. Αντισεξουαλικό. Αντισεξουαλικό. Ο γιο του δεν ακολουθεί. Σαν το γιο του Ψωμιάδη. Εντάξει, πήγε ο Μαλεζά. Αν μπορεί να βοηθήσει λίγο. Ο Μαλεζά. Μαλεζά είναι να πάει εκεί να κυνηγάει πάπια εκεί μεταξύ Κομωτινή και Εξάρτη. Πώ λέγεται εκείνο το.
Το φανάρι είναι εκεί που πάει. Το φανάρι τι. Για κυνηγάει πάπια είναι ο Μαλιζάς. Ωραίο το φανάρι. Μαλιζάς πήρε 200 χιλιάρια το χρόνο τζάμπα φέτος στον ΠΑΟΚ. Θα πάρει από τον ΠΑΟΚ καλά 200 χιλιάρια τρίτο στόπερ με την Ξάν 400. Ξάν, άσχημα. Άστα, μια χαρά είναι. Πήρε δύο διαμερίσματα χωρίς να παίζει μπάλα. Πάμε παρακάτω. Με κλειστά μάτια. Έλα τώρα. Αυτούς τους εκτιμώ περισσότερο, να ξέρει αυτοί που δεν τα τρώνε αλλού. Αλλού κι αλλού. Δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό. Μπράβο το Μαλιζά. Που, ναι. Που τα κάνει καλό κουμάντο. Που σαν παλέμαχο πήρε 400 χιλιάρικα. Ενώ άλλο δουλεύει να πούμε γκασμά στα λιγνητορυχεία και ζει στο ενίκιο. Πάμε παρακάτω, λέγε. Τώρα για τον Άρη, πιστεύει ότι το χθεσινό έδωσε άλλα 1000 διαρκέ 2000 η εμφάνιση χθεσινή. Ακόμα και που δεν πέρασε ο Άρης. Τι να κάνει ο Άρης χθες. Ακόμα και που δεν πέρασε. Ούτε ένα διαρκέ δεν πάρει. Έλα ρε Κώστα. Τι θα στηρίξει ο κόσμο. Δηλαδή μετά το χθεσινή εμφάνιση μπορεί να ξενέρωσε που δεν πέρασε. Πέσαν κλάματα και. Αλλά θα στηρίξει ο κόσμο. Αυτή θα πάρει ένα σεντερφόρ αύριο δανεικό από τη Γουαδελούπη, να πούμε ο Καρυπίδης από την Κίνα. Να βάλει 5-4 στην Κίνα, έρχεται στην Κίνα, πάει στην Κίνα, έρχεται στην Κίνα με την Αφροδίτη, πώς λένε την αδερφή του, Ειρήνη Βελιμαχίτη. Λοιπόν, πανέξυπνη γυναίκα. Δηλαδή έφερε εδώ τους Κινέζους, δεν μπορεί να φέρει ένα center for Κινέζο δανεικό εκεί από την Κίνα να. Να γίνει λίγο σε σειρμά. Πόσα εκατομμύρια οι Κινέζοι. Ο Θεός όταν κάνει ρεπό, ο Θεός Κινέζους φτιάχνει. Λοιπόν, ένα Κινέζο από αυτού του φτιάχνει ο καλός Θεούδης. Του φτιάχνει, δεν μπορεί να φέρει εκεί η Ειρήνη με τον άλλο τον ομορφάντρα, τον αδερφό της. Τώρα. Έχει εκεί τον πλατιπόδι, τον Γιουνές και τον Μπόκο Λόκο. Αν βάλω τον Μπόκο Λόκο σε σεντερφόρ, τον αμολύσει ο Ανδρώνης μια εβδομάδα στον Καρυπίδι, ένα γκολ θα του κάνει ο Μπόκο. Να πάει τρέξει το ρίσκο. Τι είναι τώρα, πλάκα κάνει. Δηλαδή αύριο μέτρο. Κοροϊδευόμαστε τώρα. Πρέπει να βγει με πρωτοσέλιδο φόρ. Φόρ στον Άρη. Φόρ. Και χαφ στον ΠΑΟΚ. Στον Εύωσμο ποιο θα παίζει. Στον Εύωσμο παίζει 6,5 ώρα ο Άρης. Πότε. Φιλικό το Σάββατο μετά την κηδεία του Κουκ. Τώρα, αύριο. Ναι, μετά την κηδεία του Κουκ. Έχει φιλικό εκεί, αγροτικό Άρης, θα έχει ο Φυρός εκεί, οικογενειακή ιστορία. Α, θα έχει ψωμί. Θα κάτσει και ο Βάμβαλης εκεί, θα βάλει τους αναπληρωματικούς εκεί, τα παιδιά. Στον Εύωσμο. Έχεις όρεξη. Αν έχω όρεξη. Να γίνεις ασυρμάς εκεί. Τελευταία φορά που πήγα αγροτικός αστέρας Άρης, έγινε κυνηγητό εκεί. Ο Εύωσμος δεν ξεφεύγει εύκολα εκεί στα στενά. Ποιος. Στον Εύωσμο, άμα γίνει κανένας ασυρμάς εκεί δεν είναι. Στον Εύωσμο. Τον Εύωσμο είναι far west. Κάθε μέρα γίνονται 8 κλοπές. Τρεις απόπειρες φόνου. Στον ίδιο δρόμο. Στον ίδιο δρόμο. Σε κάθε δρόμο διαφορετικά. Όλες οι πλατείες είναι άδειες, η πλατεία Εύωσμου είναι γεμάτη. Χαμός γίνεται. Ό,τι θες έχει εκεί πέρα. Έχεις πάει στην πλατεία Εύωσμου, τι γίνεται. Για και δύο. Λεφτά, λες και μοιράζουν λεφτά. Χαμός, κόσμος εκεί. Έχει και ένα στην αρχή ένα σαλούν, σαλούν λέγεται. Είναι κάτι τύπη και έχουν 12 δαχτυλίδια σε 10 δάχτυλα. Έχουν κάτι τατουάζ, κάτι μύτες, κάτι αυτά. Ωραία μου σου είπε. Έχουν να πληθούν κανένα 2-3 μήνες να πούμε. Ωραίοι τύποι. Ωραία. Έλα, λέει, να σε κεράσουμε μπύρα. Καθίστε καλά, ρε. Με κεράσει. Κάτσε εκεί που. Άσε καλά, μας τη χάρη τώρα. Κάτσε καλά να πούμε. Α, και αύριο έχει αγροτικό, ε. Ναι. Χτες μόλτες, αύριο αγροτικό, μια χαρά, ζάχαρη ψηλή. Απαραδείγματος εκεί γενικός κουμανταδόρος να πούμε. Κωστή. Να έρθει η ομάδα. Να πάει ο κόσμος να στηρίξει. Να πάει όλοι οι Αριανοί είναι στον Εύωσμο ούτως ή άλλως. Αυτό είναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Εύωσμος είναι παραδοσιακά ομάδα, χώρα, τόπος που είναι όλοι οι Αριανοί. Την δεκαετία του 70 ψάχνανε να βρουν παόξι με το κουτάλι. Έτσι έλεγε ο Φιλός. Έτσι έλεγε ο Φιλός. Ναι. Και ήταν τζιαλονέρι, είχαν συνδεσμό εκεί. Του συνηγούσε ο Σουπερτρία ο παλιός. Ποιο? Ο Σουπερτρία ο παλιός. Η Σουπερτρία ο παλιός γιατί θέλαν να οικονομήσουν οι παλιοί. Ναι. Κάνανε του τζιαλονέρι. Και εντάξει, εκεί στη Σταυρούπολη είχαν ένα άλλο σύνδεσμο, τα Καναρίνια. Τα Καναρίνια. Πήγαιναν εκεί, τους κάναν δούτα, τους αφήνανε να κάνουν να αφήσουν τα πανό, σκόρδα τους κυνηγούσε. Δεν είναι εισιτήρια για τους τελικούς και αυτά, ναι, στρίδια μίδια, πώς λεγόταν. Δεν είχαν τον κόκκινο τον χρόνο, ένα εκατομμύριο. Όπα. Τα Καναρίνια και ο Ζαλονέρη. Όπα, χοντρό. Ναι, χοντρό. Αλλά η αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια. Η αλήθεια. Τάσα καλά. ΑΕΚ Τραμπζονσπορ λογικά. ΑΕΚ. Τραμπζονσπορ. Το χωριό τη γιαγιά μου Τζαμπέτα. Από τραπεζουντά. Ναι. Πώ το βλέπει. ΑΕΚ Τραμπζονσπορ. Τουρκαλάδες θα τους κάνουν. Πέντε παράδες. Ξεσκίζουν τους αεξίδες. Τι πέντε παράδες. Εγώ εχθές είδα ένα τέταρτο, 15 λεπτά, 12 ευκαιρίες. Ονόματος. Τι, Σέντερ Μπάκ, ο Σβάρνας. Εγώ ο Σβάρνας ήξερα αγγλικά. Αγγλικά δεν είχε. Ήμασταν αντίπαλοι με το στρατηγάκι. Ποιος θα πουλήσει περισσότερα αυτά. Γιατί είσαι στρατηγάκι, δούλευες. Βέβαια. Με Σβάρνα. Αντίπαλο Σβάρνα. Και κάτι άλλο ήταν. Όχι, Ζερβά. Δεν θυμάμαι. Στρατηγάκι ήταν η παλιά. Καλογρία. Όχι καλογρία. Καλογρία. Καλογρία, πώ δεν είναι καλογρία. Θυμάμαι, τα κλείσανε αυτά. Πάνε αυτά, φιλιά. Ναι. Καπελώνη που κυνηγούσε τον. Τι καπελώνη. Κυνηγούσε του κομμουνιστέ του. Ναι, τώρα Τραμπζόρ και ο Ολυμπιακός με Κράσνονταρ. Ναι. Και ο Πάκ με την Σλοβάκη. Καλά, οι Σλοβάκοι καημένοι μην κατέβουν καθόλου. Τα λεπόρια. 80-20 διαιτησία. 80-20 θα πάει. Τι θα κάνει κάτιο, αντιστάθμισμα. Τι θα κάνει. Θα κάνει, άσε που δεν έχει ανάγκη ο Πάκ. Εγώ δεν θα ήθελα.
να δω τον ΠΑΟΚ να παίρνει διαιτησία και τα λοιπά. Μη σκαλό και τα λοιπά. Αλλά άμα σκαλό θα πάρει το σφύριγμα. Και το πρωτοσέλιδο την άλλη μέρα αντρικά και τέτοια αντρικά μαγιά UEFA μάφια, αυτό μετά θα είναι μάφια. Μετά θα πούνε μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ. Ο νόμος του ισχυρού. Ναι, ο νόμος του ισχυρού και τέτοια. Ευνόησε τώρα το ΠΑΟΚ που είναι μεγαλύτερο μέγεθο από την Ελλάδα. Δύναμη, ο νόμος τη Τούμπα γράφανε. Μόλι έκανε έρωτο Ολυμπιακό, αλήτε, ρουφιάνοι, καλκανοπέδιο, κράτο όλα ζωμπούσα από την επανομή. Με βιτιλευό αφού. Τρέχει το αίμα. Τρέχει το αίμα από τι φλέβε μα. Μόλι περνούσε ο Άρης και ο Ηρακλής και του καρατομούσανε. Μεγάλη ομάδα. Ο νόμος της χειρού. Ο νόμος της χειρού. Ο νόμος της τούμπα θα με. Πώς έτσι είναι η ζωή. Τι αγάπη. Πώς θα την αλλάξει. Έτσι, έτσι. Ο νόμος της τούμπα. Ο Ηρακλής με κράσει την ταρίχτη, έχει πιστεύει. Δεν την έχω δει καλά την κράστα. Το Μάτζιο θα ρωτήσω, αν μου τη δείξει. Πήγε κέρδισε μέσα στην πόρτα 2-3 τώρα. Α, ήταν ο γιατρό, ένα φίλο μου γιατρό. Ο Πανιώτη. Ναι, ο Πανιώτη. Ο Ματσάρα είδε. Έφερε γούρι, βγήκε η φωτογραφία με τον Σάντο. Στην πόρτα τον καταζητούνε. Ναι, τον καταζητούνε. 2-3. Εντάξει, θα δούμε. Θα... Επίση, ο Άρντε λέει για ερυθρό. Έχει θέματα ο Ολυμπιακό. Πίσω είναι χωνή. Πίσω είναι χωνή παρά το γεγονό ότι σε μετέχει πολύ καλό. Δεν τρώει γκολ εύκολα. Δεν έχετε φάσει όμω. Δηλαδή ο Σα έκανε γκολ μάτια. Γκολ από τα center hall βάζει κι αυτό. Δεν έχει φόρ. Δεν έχει φόρ κι αυτό. Δεν έχει φόρ. Άμα τώρα είμαι Έλληνα πολίτη. Έχω τον Ακπομπ ναι. Στον Άγιαξ κρύβεται. Ναι. Έχω τον Άρη. Ο Ιντέγια συγκέγεται. Ο Ιντέγια συγκέγεται, ο άλλο πλατιπόδη. Ναι. Έχω στην ΑΕΚ ένα λιβάγιο, δεν τον βάζει να παίξει άλλο. Τον έβγαλε εκεί, τον έπαιξε ο καινούριο. Ο Μακέτα στον Κακομούτσουνο τον δώνει. Καλό. Καλό. Τι σέντερφορ να δώσει. Στον Ολυμπιακό, ο Γκερέρο, πώ το λένε. Ας. Ο Γκερέρο, θέλουν τον Χασάν. Ένα... Σαλίμι, πώς το Σουλτανί. Σουλτανίνα. Το Σουλτανί, το Ερμιτσάι και. Ναι. Τι ένα σέντερφορ να δώσει. Τερμισάι είναι, ψευτονιάρι. Δεν τερμισάι τώρα, άμα τον πα στο αιματολογικό, θα του βρουν τρία κουσούρια. Πώ γκρε να φτιάξει. Χαμηλό αιματοκρίτη, μπορεί να του βρουν και κανένα στίγμα να πούμε. Άσε ρε τώρα. Τον άνθρωπο ρε κουσούρι. Τι μα πλάκα κάνει. Κρέα έχουν να φάνε αυτοί. Όχι, είναι πρόβλημα. Βέλιο. Τι είναι φόρ. Ο Βέλιο. Ναι, και αυτό φόρ. Έχει εκεί απέναντι από την τράπεζα την Eurobank εκεί στην, στην Επταλόφο που είχε, είχε ένα γυροκομείο. Το μεταφέραν από την Πότσαρη. Ναι. Έχει κάνει δύο-τρει σαν το Βέλιο. Έτσι. Άσερε Βέλιο. Στην τέτοια, στην Όφη δεν βλέπω να παίρνει αυτό τον. Θέλει να πάρει έναν Ιρανό να δώσει 400 ελιάρια. Πάρει Ιρανό στόχο. Στον Όφη. Ναι. Να βουλιάξει να πάει η Δέλτα Εθνική. Πρώτη αγωνιστική με τον Άρη παίζει το Χαρλάου. Ποιο. 4 γκολ να του ρίξει. Λε. Και 0 γκολ φόρ. Ποιο όφηρε. Μέχρι τότε θα έχει 12.000 διαρκέ. Ένα Τσιλιανίδη έχουν ο Τσιλιανίδη. Καλό είναι ο Τσιλιανίδη. Τριπλαδόρο είναι ο Τσιλιανίδη. Καλό παιδί είναι ο Τσιλιανίδη. Άμα δει καλά σκυλάκι σαν τη μήνυ στον δρόμο Τσιλιανίδη θα φωνάξει τον Μπόγια. Καλεμπόγια, καλεμπόγια η μήνυ θα φωνάξει. Και για τον Γιαννούλη τα ίδια λέγαμε όμω. Αλλά τώρα στον Άγια ξεδάνεψε. Ποιο. Και τον Γιαννούλη. Τα ίδια ότι ήταν. Άσε τώρα μην μπαίνει πρώτη θάρρο. Τον Γιαννούλη. Όχι. Τον είδαμε τον Άγια καλό. Πολύ καλό. Να μην πάρει τα πάνω του ωστόσο. Ναι, μην το κάνουμε τώρα. Γιαννούλη τώρα και ξεχάσει τα μυαλά του. Μην. Καλά το πάει το έργο. Λάου, λάου. Λάου, λάου. Καλά το πάει το έργο Γιαννουλάκος. Λάου, λάου. Καλά το πάει. Ο Άρντε λέει προτάθηκε στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά λέει μάλλον απορρίφθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα. Εκεί που να πάει στη Ιουγκοσλαβία. Ναι, ναι. Εκεί οι Ιουγκοσλάβοι δεν είναι Έλληνες. Του πήρεξε τη γυναίκα, πάει στον αστυνόμο και βγάλει το κουμπόρι του τραβήξει δύο στον αστράγαλο. Έλα λίγο έξω. Θα ξανα... ναι. Έλα, ναι. Δεν έχει πάει σε κανένα μπαρ εκεί στο. Βελιγράδι. Ναι, έλα λίγο να σου θα πω. Πάει, θα πάει στο Βελιγράδι ο Άρντε να κολλήσει γκόμενα λουνού. Έλα λίγο έξω να σου πω. Θα το ψάχνω. Έχει λίμνη εκεί το Βελιγράδι. Δεν έχει ένα ποταμό. Πώς το λένε το ποταμό ρε, στο Βελιγράδι. Ναι, ρε, τίπα, ποιο είναι το πρωί. Δεν ξέρω εγώ. Θα το ψάχνουν σαν την Νικολούλη. Η Νικολούλη τη Ιουγκοσλαβία θα το ψάχνει κάνα τρία χρόνια. Δεν έχει. Ας, σε άλλη χώρα πάντων. Σε καμιά Σκανδιναβική που του πηδά τη γυναίκα και σε. Και σου δίνει το χέρι. Κερνά προφιτερόλ. Να είστε γερό. Πάντω σε σχημό ξεχιά πάνω. Σε καμιά ομάδα. Στη Ιουγκοσλαβία να πάει. Δεν έχει και δεν χαρίζει. Να βγει ο Βραζιλιάνο και να πει φλέρταν η μανούλα μου την κόρη μου και μετά από ένα χρόνο το λέω. Άσε ρε φύγε. Ο Καθόλικο 3 λέει. Άσε ρε τώρα. Εδώ βρέθηκε άντρα να παντρευτεί την Αντάσσα Θεοδωρίδου με 43 νούμερο παπούτσι και σιλέ για τον Παντελίδη. Λέει ο φίλο ο Καθόλικο 3. Κάνει λάθο. Εγώ τα πέλματα τη Θεοδωρίδου τα είδα σε ένα ξενοδοχείο και. Τα πέλματα τη. Η φωλούσε σαν Γιονάρ εδώ στο ΜΕΤ. Πολύ ωραία πέλματα έχει. Άσε το 43 νούμερο. Έχει τόσο ναι. Η μάπα τη μπορεί να μην με μετράει να την έκανα 30 εγχειρήσει ο άλλο αλλά το αποποδάρι σκίζει. Άσε μη λέει πράγμα. Ο Παντελίδη όμω είναι πιο. Με τον Παντελίδη είναι μουσούτα που μαλώνει. Δεν μαλώνει με τον Παντελίδη. Με τον Παντελίδη αν κάτσει να βγει στον καφέ σου θα μιλήσει για πάνω. Δεν βγάζει φλάσ. Κατεβαίνει από τα μάτια. Με έξυπνου ανθρώπου. Μπράβο. Ο Παντελίδη από του πιο ευφυεί προπονητέ. Είναι. Τώρα έμπλεξε εδώ με τον άλλον. Έμπλεξε έτσι. Και με τον Διαμαντόπουλο. Έμπλεξε. Δίνω. Εγώ τον είπα τον Παντελίδη. Κάποια στιγμή είχαμε συναντηθεί στον δρόμο. Ναι. Και του λέω φύγε τον Μάιο. Μην μείνει. Καβάλα στο άλογο που είσαι. Ναι, φύγε καβάλα στο άλογο. Σε 5 μήνε θα ξαναγυρίζει. Θα αποκλειστεί από το UEFA. Λέει γιατί θα αποκλειστεί από το UEFA. Θα σε πάρουν κάνα κόκκινο για σέντερφόρ εκεί πέρα. Καλά του ταμπάνι να πούμε. Δεν θα έχουν λεφτά. Θα πούνε ότι φταίει εσύ. Άστο το έργο του λέω. Μη. Φύγε το Μάιο να έρθει τον Οκτώβριο.
Και τελικά έμεινε ωστόσο. Τώρα θα πάει στην Τούμπα τέταρτη αγωνιστική. Άμα χάσει ένα 0, την γλιτώνει. Άμα από Ακπομ βγάλει τα αποθυμένα του πάνω στον. Σάκη! Τον Κουέστα. Τον Κουέστα. Ο Κουέστα είναι. Μα ίδιο ο Σάκη. Στο σκούπι του. Το τέρα. Το τέρα, Σάκη, το τέρα. Σάκη, το τέρα. Θα βλέπει τον Ακπομ. Σάκη, το τέρα. Μην κάνει κανένα διπλό όμω με στην Τούμπα. Ποιο θα κάνει διπλό. Με τι φόρ θα κάνει διπλό. Με το Σάσε. Μόλι μπει ο Φετβατζίδη με στην Τούμπα. Τσίρλα. Ο Λάρσον μόνιμα τουρίστας θα τραβήξει ο Βουκαλάς στον Τεκινή όλο το σκηνικό. Πέρσι δεν ήταν στο 1-1. Ναι. Και τι να κάνει. Θα πάει. Το 1-1 ήταν καλός πέρσι. Θα πάει ας πούμε ο Ιντέγε σέντερφορ. Θα τον πιάσει ο άλλος ο Ποκολόκο. Δυο Ποκολόκο. Ένα εναντίον ενός τον έφαγε τον Ποκολόκο. Ναι. Ποιος θα βγει. Ένα στη μέρα έξω από την περιοχή. Ματίγια 1-0. Α, με τον. Ποιο. Ματίγια έξω από την περιοχή. Στη μέρα 1-0. Μπορεί, έτσι ονειρεύεσαι. Μπορεί. Συστημένη. Συστημένη. Να τον πάρει τηλέφωνο το Πασχαλάκη. Μπορεί. Αλλά είναι καλό αυτό και έχει καλέ τοποθετήσει. Ποιο. Ο Πασχαλάκη. Δεν είναι και νομίζω φέτο στην Ελλάδα μαζί με το ΣΑ πρέπει να είναι καλύτερη. Αυτοί οι δύο είναι. Αυτοί οι δύο είναι καλύτερη τερματάρα. Αυτοί οι δύο είναι τερματάρες και οι δύο. Και ο Σά είναι τερματάρα και ο Πασχαλάκης είναι τερματάρα. Το Μπάρκα τον θεωρώ υπερεκτιμημένο. Ο Μπάρκας έκανε το ταβάνι του. Έπιασε και τώρα είναι Γιούλι Μπάρκα. Πιο κάτω το πάει τώρα. Δεν. Εντάξει. Γιούλι Μπάρκα. Συγχωρέθηκε η καημένη. Ναι, συγχωρέθηκε. Καλή κοπέλα ήταν. Ναι. Ο παπάς της, ο οδηγός του Άστη ήταν. Αλήθεια. Ναι. Μια μέρα είχαμε αφήσει κάτι αμάξια έξω από το, έξω από το Λαλούνα. Μαλώσατε. Όχι, δεν μαλώσατε. Α, πάλι καλά. Πέρασε ένας εκεί να μην τον πατήσει ο παπάς της Μπάρκα. Πήρε παραμάσμα 12 αυτοκίνητα. Ψάχναμε τα αυτοκίνητα στην Κλεάνθο να τα βρούμε. Τα κατέβασε μέχρι κάτω. Τα ξηγήθηκε μια χαρά. Για ο Άστη μιλάς γιατί καίει στη Θεσσαλονίκη ο Άστη. Ποιο? Ο Άστη καίει στη Θεσσαλονίκη. Ο Άστη. Ναι, είναι και σήμερα 16 του μηνός. Τον κατακλέψαν και τον Άστη. Πάει ο Άστη. Ναι, αλλά περνάει ένα λεωφορείο κάθε 4 μέρες. Κλέψαν τον ΑΣΤ, κλέψαν τη ΔΕΗ, κλέψαν τα νοσοκομεία. Και όταν λέω εγώ ιδιωτικά, φωνάζουν οι κομμουνιστές. Γιατί φωνάζετε. Γιατί φωνάζετε. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ωραία. Δεν είναι φύρα αυτά εδώ. Είναι φύρα με τον τρόπο που τα διαχειρίζεται. Ο ΟΟ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 Ο
μέσα δεν μπήκε και ο ΟΑΟΥ. Δεν τα διαχειρίζονται σωστά, γι' αυτό είναι φύρα. Δηλαδή, τα κλέβουν. Αν το ίδιο το κράτος διαχειριζόταν σωστά, τότε να είναι κρατικά. Τι να κάνει το κράτος, να βάλει τον κλέφτη να τον ελέγξει. Τα κάνουμε όλα ιδιωτικά. Μάλιστα. Όχι, είναι, θέλει η λειτουργία, είναι λάθος. Όχι όλα ιδιωτικά, τέλος. Όλα. Αεροδρόμια. Θα πούμε το νερό νεράκι, θα το πούμε. Γιατί να το πει το νερό νεράκι. Γιατί να πει το νερό νεράκι, γιατί τι θα γίνει το νερό νεράκι. Γιατί έχει από κάτω τι σουλίνε, πώ είναι. Μια χαρά, έχουμε τίποτα. Πίνει νερό από τη βρύση. Πάνε στον γαστρεντερολόγο να σε βρει 30 πολύποδε ή δύο καρκινογόνοι. Είναι Κώστα. Αντίο ζωή. Στο κάνει και καμιά μετάθεση, κανένα σηκώτη, κάηκε. Ελένη Χατζιαργή, αντίο ζωή, ποιο σε πιέζεται. Ελένη Χατζιαργή. Αντίο ζωή. Ελένη Χατζιαργή, πραγματικά. Αντίο ζωή, ήθελε λίγο χθε κανένα κίνητο, σου λέγα εγώ μετά. Θα γινότανε. Α, κάνει το 4-0. Πάω αυτό νερό τώρα εγώ από τη βρύση, από τον ΟΗΘ. Δεν πίνεις. Θα κάνω πλούσιο εγώ τον γαστρεντερολόγο. Τώρα πάμε για νερά. Ο Δρυμονάκος δύο χρυσά και ένα σημαίνιο πήρε στην Κορέα. Ποιος είναι αυτός? Ο Δρυμονάκος, ο κολυμπητής μας. Τι είναι αυτός? Κολυμπητής. Λεφτά παίρνει. Όχι, αφού δεν μας ενδιαφέρει, μόνο μπάλα μας ενδιαφέρει και το λίγο το πασχεδάκι. Κολυμπητής είναι. Θα ψοφεί στην πείνα. Και τι κολυμπάει. Εντάξει, και ο Λιμπάη πήρε ο άνθρωπος. Πήρε χρυσά, ας τα φάει σάντουις, δεν τα κάνει τα χρυσά. Τρώγονται τα χρυσά. Όχι, δεν τρώγονται. Το πολύ πάντα μπει πουθενά πορτιέρης, όπως οι παλαιστές. Όχι, δεν είναι για πορτιέρης, αυτός είναι στεγνώση. Δεν είναι για πορτιέρης. Άμα στεγνώση δεν κάνει για πορτιέρης. Κολύμπησε, λέει, και πήρε χρυσά. Τρώγονται τα χρυσά. Για πορτιέρης έτσι ως τένε. Φρέγει, έχεις ένα γιο. Ναι. Και παίρνει δύο χρυσά. Ναι. Και η κολυμπητής. Ναι. Ωραία. Και κοιμάσαι το βράδυ και λες, σώθηκε το παιδί μου. Όχι. Τέλειος. Πήγε ο Άρτα, πήρε 400 χιλιάρικα, σώθηκε το παιδί μου, λες. Έστειλε 10 μηνύματα στην Ελλάδα. Κολύμπησε, λέει, πήρε τα χρυσά. Και τι τα κάνουν τα χρυσά. Είχαμε. Δεν τρώγονται τα χρυσά. Το διορίζει το δημόσιο. Όχι. Το κάνει. Το διορίζει. Το διορίζει. Το διόριζε μέχρι παλιά. Τώρα το διορίζει. Λογαγό τον κάνει στο στρατό. Αντισυνταγματάρχη. Και τι έγινε που πήρε τα χρυσά. Και ποιο το κέρδο. Όλο η μαρμίτα είναι. Ρε θα φάει το ψωμάκι το παιδάκι. Δεν τρώγεται το χρυσό. Αλλά είναι επιτυχία, ρε Κώστα, και σε αυτά δεν δίνουμε καμία σημασία. Δηλαδή θα δώσουμε στον Ιντέγε, ναι, στις εφημερίδες, δεν πουλάει αυτό. Πόσα παίρνει ο Ιντέγε το χρόνο? 500. 500 χιλιάρικα. Ναι. Για να είναι συγκαμμένος. Ναι. Και ο κολυμβητής που είναι αθλητής, πόσα παίρνει? Τα μετάλλια. Παίρνει τα μετάλλια. Ας φάει τα μετάλλια. Φάει μετάλλια. Άσε καημένε. Φάει μετάλλια τώρα. Δηλαδή... Πάρα από τον χοντρομπαλά τώρα ο Ιντέγε. 500 χιλιάρικα. Δεν μπορεί να περάσει μυρμήγκια από κάτω άμα κάνει άλμα να πούμε. Δεν μπορεί. Άσε καημένε. Δεν μπορεί, όχι. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Ο Κούτρες λέει πωλήθηκε. Είναι για να πουληθεί ο Κούτρες και πάνε να πάρουν, λέει, τον Μπρούνο Γκασπάρ στον Ολυμπιακό. Πού τον πουλήσαν τον Κούτρη? Δεν βρήκαν ακόμα σίγουρα, αλλά θέλω να τον πουλήσουν, λένε. Ναι. Και εγώ προσπαθώ να πουλήσω τον Κούτρη, αλλά το παίρνει κανένα. Γιατί, ρε Κώστα? Ποιο θα το πάρει? Γιατί, μια χαρά είναι. Πόσο... Άμα το δώσω 1000 ευρώ, το παίρνω. 140.000 χιλιόμετρα έχει, πόσο είσαι? 225. 225.000 χιλιόμετρα. Εντάξει, τίποτα, μια χαρά είναι. Μια μηχανή τα αλλάζει, το βάθο κιόλα. Πώ θα τα αλλάξω μηχανή? Όχι. Πρέπει να βρω κανένα τρακαρισμένο, να τη βάλω τη μηχανή απάνω. Δεν πα εκεί ο Πετμεζά αυτή, δεν μπορώ να πει. Ο Πετμεζά πρέπει να την κάνει ανακατασκευή. Δεν παίρνω με 13.000 και 14 κανένα καινούριο.
βάλω καμιά 200.000 δόσεις και να... Τι δουλεύουν πολύ τη δόση στην Ελλάδα. Τι δουλεύουν. Και μετά, άμα δεν σου την πληρώνει. Βγάλω από την τράπεζα, πάθω έμφραγμα. Ο γιατρός δεν θέλει δόση. Τα θέλει όλα. Κασέρι. Ενώ τα μάξι δίνει 200 το μήνα. Ε, κοστί, το πάμε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, να πούμε το πάμε. Για να βουλώσει καμιά αρτηρία και να πα στο Ιπποκράτιο σε που είναι άλλα σε ένα χρόνο. Σιγά-σιγά δεν μπορώ να το βάλω και στην αρτηρία. Στο Ιπποκράτιο. Να το βάλω το στάτ, πώ το λε. Πήγα εγώ, είχα βγάλει όγκο στο πουλί μου από πάνω, πώ έχει γουλοδόγο κίστη. Δεν ήταν κακό, αλλά δεν ήξερα. Πήγα στο Ιπποκράτιο εκεί κάτω. Με λέει αυτός ο καθηγητής, έλα εσύ κάνα εξάμεινο, λέει θα το εγχειρίσουμε. Εξάμεινο εγώ. Είχε μια καρέκλα εκεί, λέω του τι φέρω στο κεφάλι κολάρο. Όχι λέει καθηγητής. Έλα και τι έγινε που είναι καθηγητής. Μη Κώστα. Του τραβήξε κανένα μπερντάκι. Στο διάλογο από εδώ, το λέω φυσικόνομαι. Λέω τι θέλει λεφτά, θέλει αυτός. Λέει μα, τι με. Πόσα. Πάω στην κλινική. Α, μπράβο. Πάω και το βγάζω. Πού, σε τρεις μέρες. Πάω το κατάλληλο. Την άλλη μέρα. Σαν τον Ποκολόκο με το παιδί του. Αυτό... Ο Ποκολόκο το παιδί του έβγαλε στο πουλί στραβωμάρα. Θα πάω στο Ιπποκράτιο. Στο Ιπποκράτιο, άμα πας του λέω μαύρε, θα στο βγάλει κλειτορίδα αντί για πουλί, ο γιατρός. Πήγε του βγάζει αντί για πουλί κλειτορίδα, στο λέω εγώ. Κακοστία πέτυχε η εγχείρηση. Λέω ρε μαύρε, εκεί στον κογκό δεν έχει σταμένο από κάνα δέντρο, κάνα φράγκο να πληρώσει κανένα γιατρό. Καμιά χύτρα, τίποτα. Πουλί είναι, δεν είναι δάχτυλο, λέω. Με τέσσερα δάχτυλα σε παντρεύεται ο άλλος. Χωρίς πουλί δεν σε. Δεύτερη εγχείρηση στο Ιπποκράτιο. Κωστή του βάλαν τον καθετήρα, του βάλαν στον πισινό τον καθετήρα αντί για τον πουλί. Έλα ρε Κώστα, όχι. Πρέπει να στα λέω πώς είναι τώρα. Γελάνε οι άλλοι από κάτω. Αλήθεια σου λέω. Του λέω μαύρε, ξέθαψε του λέω. Από κάτω από τον κογκό, πλήρωσε εκεί στον Κιανό Σταυρό, κανένα γιατρό της προκοπής. Στο Ιπποκράτιο λέω, θα είναι μαύρος χωρίς πουλί. Δηλαδή καταλαβαίνεις, αν το λευκός, μαύρος χωρίς πουλί θα είναι. Ήρθε, πήγα εγώ έξω εκεί με τον φίλο μου τον Τερλίκα, έξω από το χειρουργείο. Την καθάρισε την πλάτη. Τελειώνει η εγχείρηση. Βγαίνει έξω. Πάει να βγει έξω ο γιατρός, μπαίνω εγώ πρώτος. Λέει, εσείς ποιος είστε. Γιατρός. Λέω για μπαμπάς του, λέω δεν φαίνομαι. Να είμαι λευκός, λέει. Είμαι, είμαι λέω κολλητός αυτού. Εντάξει, λέω μαύρος θα πηδήξει. Σας παρακαλώ, κύριε, λέει. Εκοστήμη. Μήκεστε σε παρακαλώ. Εκοστήμη, σε παρακαλώ. Του λέω, ρε βρωμό γιατρέ, του λέω το χιλιάρικο το πήρες. Χιλιάρικο, ε. Θα πηδήξει ο μαύρος. Όχι απλά θα πηδήξει. Πόσο είναι τώρα. Και άλλα 200 αναισθησιολόγος και άλλα 1000 κλινικοί. 2,5 χιλιάρικα αέρας. Ένα Fiat Punto 15 ετίας πλήρωσε ο μαύρος. Για να πηδήξει ο γιος του. Στα 16. Δεν γίνονται αυτά. Τι να σε κάνω. Δεν γίνονται αυτά. 15 ετίας. Λοιπόν. Είσαι στο Ιπποκράτιο. Θα κάνω εγχείρηση εγώ τώρα. Και ο άλλος λέει σε 6 μήνες. Τι λέει ρε του λέω τρελός είσαι. Πάμε στην κάνω. Για πάρω γαμάξια δώσω λεφτά. Με τίποτα. Και μου γίνει στραφή να μην έχω να με εγχειρίσω. Όχι, 1000 φορές με δώσεις. Α, σε βάλω εγώ δώσεις. 120 δώσεις. 130 δώσεις. Και όμως άμα ζήσω θα τα πάρω. Α, σε ρε τώρα. Κωνσταντινίδης, θρυλικός για δελτίο. Γίγαντας. Μετρόπολης 95 και 5, Κωστής Ραυτόπουλος, Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας μέχρι και στις 10, Κώστας Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Ανοίγουμε και τις γραμμές 23-10-90-90-90 για όσους έχουν ξεμείνει στη Θεσσαλονίκη, αν και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε οι τρεις μας στη Θεσσαλονίκη. Κώστα, εσύ, εγώ και ο Χατζηγεωργίου, δεν υπάρχει άλλος. Εγώ που πήγα στην επανομή άδεια ήτανε. Άδεια. Άδεια, ε. Άδεια, έχουν φύγει οι Χαλκιδικές και τέτοια. Μόλις έρθει ο Σεπτέμβριος τώρα, το έμφυα πότε βγαίνει το πρώτο. Το έμφυα πρέπει. 31 Αυγούστου είναι η πρώτη δόση, όχι. Ισχύει Σεπτέμβριο. Θα ρωτήσουμε να μάθουμε. Ναι. Θα έρθει η ΔΕΗ. Τώρα με τα κλιματιστικά θα είναι ανεβασμένοι. Θα φάμε την κεφαλιά. Λοιπόν, θα έρθουν τα κοινόχρηστα 2. Θα έρθει και το έμφυα 3. Θα έρθουν τα σχολικά, ιστορίες, βιβλία, κόλπα. Φροντιστήρια ξεκινάνε, τέτοια στρίτια μίλια. Θα αρχίσει να λέει μετά δεν έχω. Θα στραβώσουν τα στόματα, τα κεφαλικά λίγο τώρα. Άμα δεν έχει, τι θες 120 ευρώ δωμάτιο, 100 ευρώ δωμάτιο. Κράτα το, πάνε με 30 ευρώ. Πάνε με κουζίνα, να κάνει και μαγείρεμα. Πάνε μέχρι 15 ευρώ, όχι τίποτα. Τι κάνει, θα κάνει οικονομία. Δεν ξέρουν οι Έλληνες από οικονομία. Όχι, δεν ξέρουν. Είναι λέσια της κοινωνίας οι Έλληνες. Έχει τρίπιες τσέπες. Δώστε ένα 50 λεπτό, ναι. Το βράδυ θα σε φέρει χρέος. Α, τι χρέος. Εγώ έχω τσεκάρει όλους. Ναι. Του δίνεις 50 λεπτό γενικά. Ναι. Δεξιά-αριστερά. Σου φέρε ρέστα, καλά είμαι. Σου φέρε πολλά ρέστα, πολύ καλά είμαι. Σου φέρε χρέος. Πρόβλημα. Στόφερε ολόκληρο. Στόφερε το 50 λεπτό ολόκληρο. Πρόβλημα. Πρόβλημα κι αυτό. Αυτό πρόβλημα πάλι. Αυτό είναι. Πρόβλημα είναι. Το δω, ξέρω εγώ τώρα δεν λέω ονόματα. Όπα. Του δώσω εγώ το 50 λεπτό. Θα γυρίσει με 100 πίσω. Ναι, αφού με γυρίσει με 100. Τέτοιο θέλει. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Έχει κάτι τύπους που χρεώνουν, ξέρω εγώ, στη δουλειά του 1,5 ευρώ την ώρα. Έλα, λέει να σε δώσει 1,5 ευρώ την ώρα. Ρε Αλβανό το 90 στην Αλβανία, στο Σερντεμπέο, 3 ευρώ την ώρα έπρεπε να κυρίσει στην Ελλάδα. Μπράβο, και έφυγε από εκεί. Λοιπόν, τρεις γραμμές έχει. Πάμε στον κόσμο. Τρεις φουκαράδες έχει. Είναι ξεχασμένοι εδώ στην πόλη και όχι. Ναι. Ναι, καλημέρα. Έλα, καλημέρα σας. Όπα. Κωστάκη. Ναι. Εγώ εδώ είμαι. Ναι. Στη λαϊκή μου πάρει.
Στη λαϊκή είσαι εσύ, ποιος θα πάρει να πάρει πράγματα από τη λαϊκή. Κάνεις ψυχίες. Εντάξει, ψιλολόγια. 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 Δεν βλέπεις, οι Σεραίοι, πού πάνε διακοπές. Στο χωράφι. Σεραίοι. Ναι. Επάνω, επάνω. Πού πάνε δηλαδή. Στον Πέλες. Τούζλα, Σταυρό. Τούζλα. Στην Τούζλα και στο Σταυρό πάνε. Πάνε, εντάξει, τώρα τον άφησα πάνε, διότι τώρα ξεμποκάρανε τώρα. Ξεμποκάρανε. Λοιπόν, άκουτα, μιας μία τον Άρη θέσαι. Για πες για τον Άρη να πούμε. Ο Παντελίδης, πολύ κλάμα και δεν μ' άρεσε αυτό, εντάξει. Ναι. Λαϊκίζει πολύ, θέλει να σώσει την παρτίδα, αλλά... φυλάξω λίγο, ρε Παντελίδη. Φυλάξω λίγο. Πόσο να φυλαχτεί κι αυτός ο καημένος, πόσο να φυλαχτεί. Τι άλλο να κάνεις, μαθιά να καταψύ. Εσύ δεν θέλεις ζήσει 3-0, πας να με κάνεις τεχνικό offside, να το βγάλεις. Μόνος του έμεινε ρε ο Φουκαράς, δεν θέλεις. Μόνος του έμεινε ο καημένος. Τι να κάνει άλλο, γκολ σε σώνει, γκολ σε βάζει, πηδάει ψηλά, σπάει κεφάλια, τι άλλο να ξέρει. Σπάει μύτες, τι να σε κάνει ο Δελιζίσης. Για μένα ο Μαρτίνες και ο Δελιζίσης ήταν μακράν καλύτερο παίκτη. Και ο Σάσα ήταν πολύ καλό. Ο Σάσα ήταν καλό. Ο Σάσα ήταν καλό. Και ο Μαρτίνες δεν θέλει να πολύ. Ο Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες όποτε μπαίνει αλλαγή παίζει. Όποτε ξεκινάει βασικό δεν παίζει. Πολύ τροχάδι, πολλά μέτρα. Ο Μαρτίνες, άμα βάλει Μπράντι Ντεφέρ με το Ζίντρο, θα του σπάσει το χέρι ο Ζίντρο να πούμε. Σε δύο κομμάτια του. Κομμάτια τον κάνει. Ο Μαρτίνες. Ο Λένι Κερκίδα. Αλλά και εκείνο ο Γιονέσαι, φίλε. Βάλ το βραγόρι μου. Καλά, τι να τους έχουν ακόμα μέσα στην ομάδα, διώξτε τον βρε τώρα. Χωλένει ο Άρης στα Center Four, φύγε. Ποιος γιονές, ρε, ποιος γιονές. Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά. Πάμε στο επόμενο, ναι. Έλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καλώς τον. Σαρούπουλε. Έλα. Πέρσι με τέτοια εμφάνιση στη Τούμπα. Ναι. Πήρες ένα-ένα σου παλιά με goal offside. Ναι. Δεν το λέτε. Φέτος διπλό θα πάρει με τέτοια εμφάνιση. Πιστεύεις ότι φέτος θα κάνεις πάλι την ίδια εμφάνιση? Ναι, γιατί όχι. Καλά. Σε ντέρμπι αυτές οι ομάδες παίζουνε. Ο ΠΑΟΚ είναι ο κύριος. Ναι, ΠΑΟΚ. Βέβαια. Εσύ στο Καραϊσκάκι με την εμφάνιση την περσινή τι θα κάνεις? Θα χάσω. Γιατί να χάσεις? Μπορεί ο Πασχαλάκης να είναι πάλι ο Phantom Duck. Phantom Duck. Πάω στους παραδέξεις ότι ήταν offside. Φυσικά. Τι αφού ήταν, τι αφού ήταν, δεν είναι, τι μου τυφλός. Εσύ παραδέχεσαι με την ΑΕΚ ότι δεν έδωσε τον πέναλτι στον Κρέσπο. Στο τελικό. Αφού ο κανονισμός δεν έχει αλλάξει. Φρέ, και με τον παλιό κανονισμό, είναι πέναλτι δεν είναι? Όχι. Α, μπράβο. Αυτό, αυτή. Με τον Πανιόνιο στο ημιτελικό είναι πέναλτι. Που κέρδισες εσύ. Όχι. Στην Τρίπολη. Του Καλτσά τον γκολ. Ποιο? Στην Τρίπολη τον γκολ που ακυρώνει του Καλτσά, κύριε, που τον βγάζει για επιθετικό φάουλ. Ναι. Στον Έγκνασον. Είναι φάουλ. Όχι. Χαίρομαι που συνεννοούμαστε. Να, τέτοιους, με τέτοιους ανθρώπους μπορώ να συνεννοηθώ. Είσαι πολύ ωραίος. Σωστός. Σε ευχαριστώ. Έγινε. Ωραία, όλα τα βλέπει. Θετικά, αρνητικά, μπαμπαμ, όλα. Σωστός. Στον επόμενο, ναι, καλημέρα. Πάμε στον άλλο κύριο, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι ο άλλος κύριος, βαρύς, βαρύς. Εσύ είσαι, αγαπητέ. Έλα, Κώστα Κορδελιό. Ωχ, γιατί βογκάζει, ρε φίλε, γιατί πας αργά. Μακρόσυπτωση, μυρολόι θα ρίξει και κάτι. Είμαι και στον δρόμο, τι αργά πάω. Λοιπόν, άκουσε εδώ τώρα. Μάλιστα. Με τον αποκλεισμό ο Άρης δεν βγάζει τη χρονιά λόγω ρευστότητας και λόγω τηλεοπτικού συμβολέου. 100% σε βλέπω, με βρίσκει σύμφωνο. Λογιστής, ο κύριος. Α, μπράβο, αυτό εδώ πέρα δεν το λέει κανείς. Δεν το λένε. Δεν το λένε, δεν του συμφέρει. Ο Καρυπίδης θα ψάχνει όλα τα... να βγάζει από τις δουλάπες και από τα σετούκια. Λογιστής, λοιπόν, αγαπητές, στο Κορταλιό λογιστική χρηματοοικονομική έχετε τελειώσει. Δουλεύετε σε κάποιο λογιστήριο? Όχι, εγώ σου λέω ότι δεν θα τη βγάλει τη χρονιά. Καλά, και εγώ σου λέω ότι θα τα φτιάξω αύριο τη Μόνικα Μπελούτσι, αλλά δεν μου λέει κάτι αυτό. Εκτός άμα, ναι, ναι. Άμα βοηθήσει από κάτω ο Χοντρός. Δεύτερον. Ναι, ναι, Χοντρός. Καστοριανέ, πού είσαι ρε Καστοριανέ που θες και πρωτάθλημα? Είδες τι έγινε χτες, Κώστα, το ρεπορτάζ? Το διάβασες? Είδα ένα τέταρτο. Ο Μελισανίδης, όχι δεν είναι τεκμηριωμένα, ανέβηκε πάνω και έπια... Και το έδειχνε και η τηλεόραση. Έπιανε το Λιμπερόπουλο, ανέβηκε τα σκαλιά. Και ζητούσε εξηγήσεις. Μπόρεσε να τα ανέβει γιατί είναι υπάρχει το λόγο. Δεν ξέρω τι έκανε, σου λέω. Έπιασε το Λιμπερόπουλο και είχαν έντονη, αφού άμα έχουν θορυβηθεί, σου λέει δεν έχουμε ομάδα. Δεν... Εν τω μεταξύ έπιασε αυτός που πληρώνει αυτά τα λίγα για να πάρουν. Τώρα ρε Καστοριανέ, πού είσαι, ρε. Θες και πρωτάθλημα. Και αυτός λίγα πληρώνει. Όλοι λίγα πληρώνουν. Μόνο Ιβάν πληρώνει πολλά. Τι είναι και παίρνει σαβούρες τα χάφη. Τι να κάνουμε, τα έφερε ζωή έτσι. Πάντως, Σαρόπουλε. Ναι.
Θα κλαίει με μαύρο δάκρυο Καρυπής. Από τώρα, από το βράδυ θα κλαίει. Και από κλάματα ξέρεις και από οικονομικά, τι διάλογο, μυρολογίστρα, λογιστής. Τι άλλο θες, θα κλαίει. Σπαθιά θα καταπιείς, λέω. Τι άλλο θα κάνεις. Πολυθεσίτης. Δώστε μου λεφτά, θα λέτε. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο να μας δώσεις κανένα ψηλό. Καναδανικό, θα σε πάρουμε τηλέφωνο να μας δώσεις. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Εσύ σε γραφείο πρέπει να είσαι. Γυναικείες φωνές ακούω. Σε λογιστήριο είσαι. Ναι. Καλημέρα. Καλησπέρα. Μέχρι καλημέρα. 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 Εσείς είστε, ναι. Ναι, λοιπόν. Θα πάω λίγο στο μάτς με τον Άγιαξ για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς παρακολούθησα τι είπατε. Ναι. Θα ήθελα την γνώμη σας για μερικά σημεία. Πέλκας. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη. Δεν έπρεπε να βγει. Ότι ακριβώς, ότι μόλις βγήκε ο Πέλκας ήταν ασύνδετες οι γραμμές. Η αλλαγή ήταν λάθος. Και ήταν ο μόνος που ήταν σημαντικός για την πίεση ψηλά, αλλά και για να βγουν οι αντεπιθέσεις ακόμα και με τα λάθη. Επειδή χάλασε δύο αντεπιθέσεις. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ο Πέλκας είναι βασικότατος για αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Να βρει χώρο να φύγει στην ταχύτητα. Εκτός κι αν έχει άλλον κάποιον γρήγορο ΠΑΟΚ. Δεν έχει τέτοιο γρήγορο πάγκο. Το Ζαμπά μόνο ανέβαζε στο κέντρο το Ζαμπά και το Λιμιά από την άλλη μεριά, μόνο τότε. Μπράβο. Το δεύτερο είναι ο Βραζιλιάνος αυτός που έχουμε πάρει, γιατί δεν χρησιμοποιεί, έχει Αγγούστο. Κάποιο πρόβλημα. Ο Αγγούστο. Ναι, ναι. Αφού ρευματικά έγινε, φίλε, τι να παίξει. Δεν τον βλέπεις πώς είναι. Το φέρανε εδώ κουσουρλί να πούμε με αυτοάνωσο νόσημα. Τι να παίξει. Άμα δεν παίζει αυτός και παίζει ο Μίτσης και δώσαν 3 εκατομμύρια, φαντάζομαι τι χεριά έχει γίνει εδώ πέρα. Ναι, ναι, εδώ 700 χιλιάρικα δίνανε. Εδώ 700 χιλιάρικα δίνανε τον Σάκοφ και πήγε με 300 σε άλλη ομάδα. Για να τραβάς τα μαλλιά, άμα έχεις μαλλιά, δεν έχεις, τραβάς ξέρω εγώ τίποτα άλλο. Τρίτο, ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έτσι όπως έπαιξε προχθές ο Μπίσεσβαρ και όλη η ομάδα, που είναι οι ίδιοι παίκτες που είχε ο Λουτσέσκου, έδειξε πόσο λανθασμένος ήταν ο τρόπος. Πόσο μάλλον ελάχιστα εκμεταλλεύτηκε ο Λουτσέσκου τη δυνατότητα τη ομάδα πέρσι. Ναι, εσύ θα χαίρεσαι για τον αποκλεισμό με κλάματα, ενώ ο Λουτσέσκου σε πήρε double, με μέτριο ποδόσφαιρο και με ναι, πήρε καλή άμυνα. Ναι. Αλλά οι ομάδες που είχε να αντιμετωπίσει ήταν φιλικές. Πολύ βατές. Ναι. Στην Ευρώπη δεν έκανε τίποτα. Το άφησε στην Ευρώπη. Αυτό πήγε. Είναι σημαντικό, ότι το άφησε στην Ευρώπη και αν και καλύτερη συγκομιδή βαθμών πέρσι στην Ευρώπη, μπορεί φέτος ναι. Να είχε άλλο αντίπαλο. Ναι. Το τι μπάλα έπαιξε, εγώ προσωπικά είμαι 47 χρονών, έχω δει τον ΠΑΟΚ από το 81 και μετά, 82, παρακολουθούσα ακόμα και μικρό παιδί. Τέτοια μπάλα ο ΠΑΟΚ είχε πολλά χρόνια να παίξει. Να μην γίνει βέβαια αυτό όχημα για την βελτίωση του προπονητή του ΠΑΟΚ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μην χρησιμοποιηθεί το καλό ποδόσφαιρο και ωφεληθεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ και δεν ωφεληθεί ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνοι. Αλλά κάπου πρέπει να παίξει και καλή μπάλα η ομάδα. Δηλαδή πέρσι ας πούμε δεν έπαιζε μπάλα. Δηλαδή ήταν, ναι, συμφωνώ, πήρε τους βαθμούς. Αειδιαστικό ποδόσφαιρο έπαιζε πέρσι. Πήρε την ομάδα. Ναι. Ούτε διανοούνταν ο ΠΑΟΚ πέρσι ο ΠΑΟΚ να παίξει έτσι εναντίον σε μια ομάδα του διαμετρήματος του Άγιαξ. Φίλε μου, καλημέρα, πρέπει να πάμε και στο κόσμο. Ωραία, να πάμε, ωραία τα είπε. Ωραία τα είπε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Μάλιστα. Ο προηγούμενος συνοπαδός μου ΠΑΟΞής ναι. Το ρώτησες τρεις φορές και σου είπε όχι. Αυτό το όχι δεν μ' άρεσε έτσι όπως το λέγε. Λες και ήταν καραμέλα. Ναι, έπρεπε να τον κάνεις και μια ερώτηση κλειδί. Αν η γη είναι στρόγγυλη. Αν λέγε όχι, κάτι σημαίνει. Κάτι είχαμε λάθος, κάτι πήγαινε λάθος. Κάτι κόλλησε. Ρε τον άνθρωπο πρωί. Άκου λίγο Ραπτόπουλε, κάτι πριν είπες για τον Ιντέγιο ότι απασχολούσε. Όχι, δεν το είπα εγώ, άλλη τα λένε. Απασχολεί, λέει. Ήταν απασχολητικός. Απασχολεί. Ναι. Σενάριο πάλι επιστημονικής φαντασίας. Κόκκινο εκεί μπροστά, επιθετικό. Να απασχολεί τους αμυντικούς. Ο κόκκινος θα τους λέει ανέκδοτα για τα γιορτά. Ναι, κουβέντα. Κουβέντα. Βάρη στοίχημα. Τι θα τους ρωτάει. Βάρη στοίχημα. Βάρη στοίχημα. Φίλε. Φίλε με τι ασχολείται. Εσύ ψηφίζεις, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Σου βγάλω το καπέλο μου, πήρε στην μπάλα. Σου βγάλω το καπέλο. Παλίκαρος. Όλα ρε με τον κόκκινο έχουν να κάνουν. Το έχεις καταλάβει, Κώστα. Έτσι. Όλα γύρω από τον κόκκινο κινούνται. Έτσι. Πολιτικά, αθλητικά, όλα. Τα ξέρει όλα τα ρεπορτάζ. Του τα λέω Θωμαίδης. Μας έχει γίνει εφιάλτη, ξυπνάμε και κάνουμε ατάκες κόκκινο, ρε. Δηλαδή δεν γίνεται. Του λέει το ρεπορτάζ ο Θωμαίδης. Έρχεται εδώ, το λέει για δικό του και τι λέει μετά. Έχει λάθος ο Θωμαίδης. Ρε σύντρο. Του λέω πώς λέω γιατί ο Θωμαίδης. Ανάλυση κόκκινου χθεσινή τι θα έλεγε σήμερα.
Συγχαρητήρια Φάβα, συγχαρητήρια Φάβα. Είδαμε ένα παιχνίδι. Άντε καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά. Όχι, Θεέ μου. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Ναι. Τι κάνετε, παιδιά, είστε καλά. Μια χαρά. Ακόμα όρθι, η αρτηρία δεν κλείδωσε. Εντάξει, καλά. Εντάξει, όπου δεν κλείσανε οι αρτηρίες, μια χαρά είστε. Διάβασα κάπου ότι στην Ολλανδία υιοθετήσαν το πρωτοσέλιδο από μια ελληνική εφημερίδα, μάλλον τη δικιά σας. Ναι, το UEFA Mafia. Δεν έχει άλλη εφημερίδα η Θεσσαλονίκη εδώ. Ναι. Μόνο αυτή είναι δικιά σας, δεν βγαίνει άλλη. Δεν βγαίνει. Η Θεσσαλονίκη έκλεισε, η Μακεδονία έκλεισε. Ξέρω εγώ. Αυτά δεν είναι. Του ΠΑΟΚ έκλεισε, ξέρω εγώ. Το έχει τη μονοπωλία δηλαδή. Ναι, ναι. Μπράβο. Και σταθμοί άλλοι κλείσαν από ό,τι ξέρω εκεί πέρα. Μάλλον μόνοι σας πρέπει να είστε. Όχι, δεν έκλεισαν οι σταθμοί, γιατί. Ένα fair play που ήταν παλιά, ένα θα δεν κλείσαν αυτά. Το κλείσαν αυτοί που πήγαν, τι θα το κάνουν, θα τα αφήσουν ανοιχτό. Καλά, αυτό που δεν θα ξαναπέσει το παλιό. Τα τούβλα που μείναν εκεί. Μεγάλη υπόθεση. Σαν τις γίνεται. Ναι, αυτό που θέλω να πω, παιδιά. Στην Ολλανδία γράψανε, διοθετήσαν το πρωτοσέλιδο ότι είναι με το σπορ, ναι. Στην Ελλάδα γράψανε ποτέ εμείς φαγή του Πανιωνίου στην Τούπα για παράδειγμα. Όχι, ρε, τρελώσει. Πώς τα γράψει αυτά. Τρελώσει, ρε. Εδώ το Καμόρα πει τίποτα, θα έρθουν να τον βομβαρδίσουν εδώ το πλάκα κάνει. Δεν γράψανε ποτέ παράδειγμα σφαγή τη Λαμία. Όχι, όχι. Μεγάλε ΠΑΟΚ, μπράβο Ιβάν, μπράβο Ιβάν. Δεν είναι έτσι όμως. Ο νόμος του σχηρού. Είναι μόνο τα καλά και συμφέροντα, δηλαδή αυτό κάνουμε. Η χριστιανική θρησκεία το λέει ούτως ή άλλως. Τα καλά και συμφέροντα. Τα καλά και συμφέροντα. Η θρησκεία με τον Αναστασιάδη να τα πεις, όχι με εμένα, εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα. Και με τον Αναστασιάδη να τα πω και στους εσυγμενίτες, αντίθετη είναι με τους άλλους. Με τον τσακωθήκαν με τον αρχιεπίσκοπο. Σκοτωθήκαν. Ναι, ναι. Καλά. Έγινε, να είσαι καλά. Ωραία το είπε. Καλώς πάνω, φίλε μου. Λυπήθηκα που δεν πέρασε ο Άρης πάντως. Σωστός. Από πού είσαι, Αθήνα, για Αθήνα. Αγρίνιο. Ωραίο το Αγρίνιο. Ωραίο, ωραίο το Αγρίνιο. Τρώνε αυτά. Πάγανε τα αυτή τη διατίκη. Τι θα το κάνουν. Ναι. Ροζ μπιφ. Έγινε, καλημέρα, να είσαι καλά. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλημέρα. Εσείς είστε. Ήσασταν. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μάλιστα, κύριε. Από Αριδαία τηλεφωνώ. Μέσα. Ωραία. Κωστή, συναντηθήκαμε στο αεροδρόμιο όταν περίμενε τη γυναίκα και την κόρη. Την κόρη και ένα φίλο της κόρης περιμέναμε. Ναι. Όχι, ρε, την άλλη φορά, ναι. Α, ναι, το άλλο ταξίδι, ναι. Το άλλο ταξίδι. Ναι. σε παίρνω τηλέφωνο από το παιχνίδι πριν τον Άγιαξ το πρώτο. Ναι. Συμφωνούσα μαζί σου πάρα πολύ το να χρησιμοποιηθεί ο Ελκατορή Οχτάρη. Τον βλέπεις και στεναχωριέσαι για το πώς θα γυρίσει πίσω να μαρκάρει όταν βγει μπροστά. Με ένα 90... Ένα άγχος σε πιάνει. Σε πιάνει, με ένα 90... Στεναχωριέσαι, στεναχωριέσαι. Δηλαδή, λες να κατέβω να το πάρω, να το πάω εγώ. Δεν είναι... Θέλει 10 ευρώ ταξί για να γυρίσει πίσω. Εγώ τάπα, αλλά... Κουπάρε μου, κουπάρε μου! Ο Νίκος... Ναι. Και πάλι, προχθές... Αν είχες ένα πιο γρήγορο οχτάρι, θα ήσουν πιο γρήγορος και καλύτερος εσύ στο κέντρο. Θα έκλεινε και, και δεξιά περισσότερο, στην τρύπα εκεί. Γενικά μπορούσε, εκείνος ο Εσίτη, εντάξει, μπορεί να μαζεύει τα σκουπίδια, αλλά θέλεις ένα πιο ποιοτικό στο κέντρο, ένα οχτάρι ποιοτικό. Τον Εσίτη, φίλε, τον βλέπω κάθε πρωί στο απορριμματοφόρο πίσω. Ξέρεις πόσους Εσίτητες έχω βρει εγώ εκεί. Θα με κάνουν το κόρτομα πρώτη Δευτέρα. Ολοκένουργιο. Μέχρι να, ναι. Έχει πολλούς Εσίτητες στα απορριμματοφόρα. Ναι, εντάξει, σίγουρα σε τέτοια ποιότητα, αλλά. Χρειάζεται ένα πολύ ποιοτικό οχτάρι. Θα τη βγάλει τώρα στο πρωτάθλημα αυτό τώρα. Κοίταξε. Περιμένει καλός... το Μαουρίσιο περιμένει. Παίρνει καλούς τοποθετήσεις, περιμένει το Μαουρίσιο μετά από ένα χρόνο. Περιμένεις τώρα. Ας ξανατραυματιστεί ο Μαουρίσιο. Ναι, έτσι ακριβώς. Θες ένα καλύτερο. Δεν μπορεί να πας το Μαουρίσιο. Τα λεφτά που ξόδεψε ο Σαββίδης για τα χαφ το δαγκώσανε μεταφορικά το. Ναι. Του κάνανε λάθος αυτές τις κινήσεις. Έλεσαν. Έγινε. Δηλαδή τώρα εγώ είμαι αυστηρός γιατί γνωρίζοντας τι ξόδεψε ο ΠΑΟΚ για χαφ. Πήρε βαλούτες για τα λεφτά που, για τα λεφτά που έδωσε ο ΠΑΟΚ στα ΧΑΦ, πήρε βαλούτες. Μεγάλες βαλούτες. Καλύτερες επιλογές. Ήτανε κακές επιλογές. Καταρχήν κανένας δεν είναι γλίγορος. Ναι. Θα δώσω εγώ 2 εκατομμύρια και 1,5 και 3 εκατομμύρια και να πάρω αργό. Ο πιο γρήγορος είναι ο Κάτσε που δεν παίζει. Ο πιο γρήγορος είναι ο Κάτσε που δεν παίζει. Πάμε στο φίλο στη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Και αυτός, κοντός, λίγο βάρη σαν τον Πινόκιο είναι να πούμε. Δεν. Εντάξει, ναι, έλα φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, άμα σε πιάσει, άμα μας πιάσει εμένα και εσένα ο Αλυσίδη μετά με ένα χέρι, μας πατάει απέναντι, το ξέρεις. Να πάρει Παλαιστίνη. Ναι, αλλά άμα τον Εσίτη στην πλατεία Αριστοτέλους του πιάσει κάποιος Πακιστανός στο πορτοφόλι, δεν τον πιάνει ούτε με το βαρδάριο, ξέρεις που θα πάει ο Πακιστανός. Στο Πακιστάν και ο Εσίτη ακόμα στη δεύτερη στάση ήταν. Άσε με τώρα να του παίρνω εγώ το πορτοφόλι, με πιάνει ο Εσίτη.
στα πρώτα μέτρα ειδικά. Πού να με πιάσει ο Εσίτη. Τι άμα μαλώσω με τον Εσίτη. Και άμα μαλώσω με τον Εσίτη, τι άμα κάνει. Άμα βρει κανένα μπροστά του, κάνει ξανθό σε γαλανομάτι κοντό που λέγει ο Βραζιλιάνο, τον κάνει σαλάμι. Σαλάμι τον κάνει. Δεν περνάει. Ο Βραζιλιάνο το είπε αυτό, μανούλα μου. Εγώ το λέω. Α, εντάξει, ναι. Λέγει Βραζιλιάνο για κοντό, κοντό σε γαλανομάτι ξανθό που λέει. Έγινε Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα με υγεία. Πάμε στο ρεπορτάζ. Τώρα αυτό πρωί-πρωί, και αντί να πάρει γάλα, πίνει γκαζόζα με το φάρμακο. Πάμε, ναι. Κατέρευσε τα μπουκάλια εκεί πέρα και το ποδήλατο τον παπά στο ψυγείο και ένα ποδήλατο 60 ετών. Καστίβι. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σα, εγώ είμαι. Εσεί με τη φωνή την ωραία. Πρέπει να είστε πολιτή, πολύ καλό. Είμαι ο λογιστής του κύριου Καρυπίδη. Προηγουμένως άκουσα το φίλο τον Παουξή που στα χωριέται μην τυχόν τελειώσουν τα λεφτά και τα λοιπά. Θα ψάχνει ο Καρυπίδης. Θέλω να τον πληροφορήσω ότι το παγκάρι που βγάλαμε στην Αγία Βαρβάρα έχει γεμίσει. Άρα τη βγάζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Για τα Χριστούγεννα και μετά... Το ξαναβλέπουμε. Το ξαναβλέπουμε. Εντάξει. Ναι, δεν καταλάβατε. Άκουλε. Πολύ σωστά. Αλλά, παιδιά, να σας πω ένα πράγμα, διότι σαν λογιστής τα ξέρω καλά. Έτσι. Τι μάγκας είναι αυτός ο Καρυπίδης, ρε παιδί μου. Αυτόν τον χοντρό, κάτω από το λιμάνι, μιλάμε, τον έχει ξεπαραδιάσει. Παίχτες του παίρνει. Το προπονητικό κέντρο του φτιάξε. Το χλωτάπιτα του φτιάξε. Τώρα θα του φτιάξει και το γήπεδο γύρω-γύρω σκεπαστό κτλ. Πήρε πατήματα από τον Κόκαλη με τον ΠΑΟΚ τότε. Τι πράγμα είναι αυτός, ρε παιδί μου. Αλλά, τι προεδράρα είναι αυτός. Αλλά. Πώς του τα παίρνει, πώς του τα παίρνει έτσι γρηγοράδες. Γρήγορο πιστόλι. Έτσι, έτσι. Αλλά. Σωστός. Ικανοποιημένος από χτες, εντάξει. Βέβαια. Μετά το 3-1 τα μούτρα σου να τα βλέπα. Ναι. Κύριε Κωνσταντίνε, τελικά βρήκατε τη δουλειά κάνω. Πολύ καλημέρα. Πάμε στο επόμενο, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα μου. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Βεβαίως. Α, ωραία. Λοιπόν, παοκτσής είμαι εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν στέκομαι ούτε σε διαιτησίες με τον Άγιαξ πουθενά, ούτε σφαγή του Πανιωνίου και σε Αγλαμάρης και σούπα μου πες. Κανονικά ο τίτλος στη Μέτρο Σπορτ, ξέρετε ποιος θα ήταν? Για πες να μάθει, Γρηγοριάδη. Η ταπείνωση. Μ' ακούτε? Ναι, η ταπείνωση. Η ταπείνωση του Άγιαξ και να είχε κάτω τη φάση ο τερματοφύλακας του Άγιαξ μετά το δεύτερο γκολ του Μπίσεσβαρ που καπάκωσε την μπάλα και σε μικρά τετραγωνάκια τις 20 τελικές που έκανε ο Άγιαξ. Ναι. Και δεν την έδινε, δεν την έδινε να πάει να στηθεί η μπάλα στο αυτή είναι η ταπείνωση του Άγιαξ για μένα. Εγώ θα βάζα το Γιασίν φωτογραφία με του Πασχαλάκη το κεφάλι. Εγώ είμαι πλήρως ικανοποιημένος σε αυτά. Και όσο αναφορά για τον Κόκαλη που λες Ραπτόπουλε συνέχεια ότι ήταν τσιράκι του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ νίκησε... Όχι, ο ΠΑΟΚ ήταν τσιράκι του Κόκαλη, λάθος κάνεις. Ναι. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στο Καραϊσκάκι τον Ολυμπιακό με 2-1 τότε με τον Σιγκαμπάλα. Και φωνάζαν όλοι Σιγκαμπάλα, μάθες ο Ριβάλτο μπάλα. Λοιπόν, πιο τσιράκι του Κόκαλη και Σαχλαμάρης. Σαχλαμάρης. Ναι. Άντε, γεια σας. Καλημέρα σας. Ω, καλά, ναι. Στον επόμενο τύπο. Επόμενος κύριος. Θύμωσε. Ναι, μέσα στο πρόγραμμα και αυτό. Χρειάζεται να μην έχω λίγο σφιγμό. Έτσι, έτσι, ναι. Γιατί με 16 Αυγούστου να μην έχω σφιγμό εγώ τώρα. Ναι. Για το κλάμα του Παντελίδη θα μας πείτε που δάκρυσε και δεν είδε εκεί που ανεβήκαν όλοι απάνω. Εντάξει. Ο Βάβαλης τι έκανε. Ψυχούλα του βγήκε. Εντάξει. Ψυχούλα του βγήκε. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Παοξής είμαι. Το καταλάβαμε. Εντάξει καλά. Μας έχετε ζαλίσει ότι αδικήθηκε ο Πανιόνιος στο κύπελο. Ψέματα είναι. Τρία πέναλτι δώρε στον ΠΑΟ. Ψέμα είναι. Τρία πέναλτι. Ναι. Πού το είδες αυτό το έργο. Πολλά είναι. Το Κρέσπο τι ήταν. Του Κρέσπο ήταν. Ναι, το Κρέσπο τον τραβάει. Πώς να τον διαέτει. Τον τραβάει από πίσω. Δεν ήταν πέναλτι. Του Κρέσπο ήταν. Αυτό ήταν. Αυτό του Κρέσπο ήταν. Ήταν. Όχι τρία όμως. Του Κρέσπο ήταν. Κάτσε. Κάτσε να βγάλει κι άλλο. Το που βάζουμε. Ναι. Που βάζει ο. Ο ναι. Πανιόνιος. Ο Πολωνός πάλι γίνεται πέναλτι. Να δώσουμε και τον κόλ, να δώσουμε και τον πέναλτι. Ευτυχώς μπήκε τον κόλ. Καλά και φάουλ, να δώσουμε δηλαδή και πέναλτι και κόλ. Όχι, γίνεται πέναλτι, δεν σφυράει τίποτα. Γιατί αν γίνεται πέναλτι, είναι στον πέναλτι, δεν περιμένει τίποτα άλλο. Ρε πάνε του Αγίου Βαλεντίνου στην κόμενα που σέβησε τον πέναλτι. Καλά γλυκό βρε παιδί μου, κόκκινα μπαμπά. Ναι. Έλεγε και για πρόπερση στον τελικό που πήρε από αποκλείσαν τον Παναθηναϊκό και αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Δεν αδικήθηκε.
Άμα γίνει το αντίθετο. Σε ποια φάση, πες μια. 30 φάσεις, τι φάση, αποβολή το πάξου. Μία. Τι μία ρε, είμαστε. Πάμε παρακάτω. Ράτε ρε, σταμάτα ρε, μεσημεριάτη. Σα χλαμάρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε, καλημέρα. Εδώ λέγανε ότι με τον Γκίζα εκεί πέρα στα δωμάτια. Όπα. Δεν. Όπα, μη. Ναι, δεν θέλω να ξεφύγω. Να προστατέψουμε. Προστάτευσε. Παρακαλώ, ναι. Να χαρείτε, σα παρακαλώ πολύ. Μανούλα. Μην είστε αγνώμονες, ρε Παόξιδες, να πούμε. Καλημέρα, ακούγομαι. Το κλάμα του Παντελίδη. Ακούγεστε, ναι. Ναι. Παντευθήκατε, ρε παλικάρια, πρωί-πρωί, δύο άρια είναι εκεί πέρα και πολύ εμπάθεια, ρε φιλάκια. Πάμε, επόμενη γραμμή. Άφια παιδό, ρε. Πάνε, άκου το Βασιλόπουλο, εσύ. Πάμε παρακάτω. Άκου το πεζάτο τον Τζατζαράμα γυρίσει, απαράτα μας πρωί-πρωί. Πάμε παρακάτω, σε χλαμάρα. Καλημέρα. Πάμε έναν ακόμα. Τι ακούς τότε, ρε μπαγλαμά, άμα είναι σκουλίκι αυτοί που κάνουν, πώς λες. Σα χλαμάρα. Επόμενος φίλος, ναι. Εσείς είστε. Εσείς, κύριε. Πάρ τον άλλο που χτυπάει. Ναι, ναι, βεβαίως. Τι έγινε, ρε, τι κρασιά, πιάτε χθες, τι είστε, τι είστε. Ναι. Ακούτε. Ακούμε, ναι, ακούμε. Δεν είναι δυνατόν. Ναι! Ακούς. Ακούμε, ναι! Άκουγα! Πάμε επόμενος! Άντε, μπλέξαμε. Ακούτε. Στην ανηφόρα! Ναι. Ακούμε, ναι! Για τον Άρη χθες, άδικη θέλω να πω... Γιατί άδικη θέλεις να πεις? Από... Γιατί α... Να σου πω και δεύτερη, επειδή σας άκουσα λέγατε πολύ για τους ποδοσφαιριστές. Ναι, γιατί άδικη? Ο μόνος που ευθύνεται, ναι, για τον αποκλεισμό του Άρη είναι ο πρόεδρός τους... Που έστειλε τα παιδιά με κανό στη Φιλανδία. Αυτό, σωστό. Αυτό, σωστό. Σωστό. Σωστό, Τσικουναράς. Σωστό. Ο μόνος που ευθύνεται είναι ο Καρυπίδης. Σωστό. Φύγε, σωστό. Σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Να πω και κάτι άλλο. Να πεις ότι δεν. Επειδή εγώ πάω και είμαι να σας πω. Λέτε για τον Εσίτη ότι δεν είναι καλός. Θέλω να σας πω ότι ο Εσίτη μέχρι τώρα παίζει με τα δύο πόδια. Όταν θα αρχίσει να χρησιμοποιεί και το τρίτο θα δείτε τι θα κάνει. Πονηρούλη μου, γλυκό μου αγόρι. Πάρε, πάμε παίρνεις άλλο. Γλυκό αγόρι. Ωραίος. Γλυκό αγόρι. Και έχει δίκιο για αυτό που για το πρώτο παιχνίδι. Πάντως ένα ωραίο που έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Έχει δίκιο. Να τον βάλει στις αυτές να κάνει και κάνα γκολ με το κεφάλι. Ναι. Αν το κάνει αυτό και το βελτιώσει, αυτός εκεί ο προπονητής και παιδιά, αυτόν τον προπονητή, θα τον προσέξετε οι ΠΑΟΞίδες, μην χρησιμοποιήσει τον ΠΑΟΚ για την πάρτη του. Αυτό διαχρονικά, κρατήστε το. Όσο για αυτό που είπε ο Παοξής προηγουμένως, ναι, για τον Καρυπίδη, ναι, είναι σωστό. Δίκες. Έστειλε με τη γόνζολα να πούμε πάνω στους πέντες εκεί. Ναι. Ναι. Έχει δίκιο. Και χθες ο Κουέστα φταίει. Για μένα φταίει. Φταίει. Και καλά αυτό που λέει και την Νορβηγία έχει δίκιο. Γιατί αν το πρώτο μάτι ήταν 2-0, τώρα θα ήμασταν καλή στα ζωή. Κουέστα φταίει, τσίμπλε στα μάτια από το κλάμα. Ανέβασε την ομάδα άλλος απάνω πολύ. Η διάταξη χάλασε για ελάχιστα. Για ελάχιστα. Θα πούσε 120 λεπτά, αν μου φύγουν 2-3. Θα φύγει. Έτυχε και έφυγε. Γεμάτος ο Αύγουστος, Κωστή, από μεταγραφές. Έχουμε να ζητήσουμε πολλά τις επόμενες μέρες. Όρεξη να έχετε. Και δεν ξέρω αν είδατε γιατί γίνεται στο Ρίτσα της Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το εστιατόριο του καζίνο που έχει αφιερώσει όλο το καλοκαίρι στη μακεδονική κουζίνα. Θα αναρωτιέστε τι σημαίνει αυτό. Όλες οι παραδοσιακές συνταγές που έκαναν οι γιαγιάδες με τα χεράκια τους. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε στο μπουφέ του Λατεράς κάθε μέρα το καλοκαίρι απεριόριστα. Που τι σημαίνει απεριόριστα, πληρώνετε ένα γεύμα. Τρώτε όσο αντέχετε και μαζί με το φαγητό, το καζίνο σας κερνάει ένα ποτήρι κρασί, μπύρα ή ένα ψεκτικό. Καλή και σπάνια ευκαιρία να θυμηθούμε τα πιάτα που είχαμε ξεχάσει, Κωστή. Δηλαδή, αν πάει ο Μάξος πληρώσει μια φορά, ναι, θα φάει το καζίνο. Όχι μόνο το. Ναι. Και δίπλα και την πισίνα θα φάει. Την πισίνα θα φάει. Φύγαμε.